Φίλες και φίλοι συνδρομητές, καλησπέρα σας από την Τρίπολη. Εδώ που σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει ένα αρκετά σημαντικό μάτς για την Super League, για την 26η αγωνιστική αυτής, όπου ο γηπεδούχος Αστέρας, 14ος στη βαθμολογία, ήδη στην επικίνδυνη ζώνη της Λίγκας με μόλις 25 βαθμούς, βρίσκεται στο μείον 3 από τη Σωτηρία, όπου βρίσκεται η ομάδα του Ατρομήτου. Υποδέχεται τον Ολυμπιακό Βόλο, που με εξαιρετικές εμφανίσεις βρίσκεται στην 5η θέση της κατάταξης, μέσα στις θέσεις που οδηγούν στα play-off για την έξοδο στην Ευρώπη, έναν βαθμό μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Μόλις δεύτερη αναμέτρηση στην ιστορία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το πρώτο ματς στην ιστορία τους ήταν στον πρώτο γύρο, έγινε στο Βόλο, έληξε ισόπαλο 1-1. Γηπεδούχοι, η χειρότερη επίθεση της κατηγορίας, ψάχνουν τρόπο να πετύχουν μόλις τη δεύτερη εντός έδρας νίκη την φετινή σεζόν. Δεν τα έχουν πάει καθόλου καλά στην έδρα τους. Ολυμπιακός Βόλου εξαιρετικός εκτός έδρας φέτος. Έχει χάσει μόλις δύο μάτς από όσα έχει δώσει μακριά από το Βόλο φέτος στη Super League. Ενδιαφέρον μάτς, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Βλέπετε και τη θερμοκρασία και την υγρασία στην Τρίπολη. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί στην Τρίπολη για το μάτς του Αστέρα με τον Ολυμπιακό Βόλου. Επιστροφή στη σύνδεσή μας με την Τρίπολη. Βλέπετε χιονισμένες βουνοκορφές εδώ γύρω από την Τρίπολη. Το γήπεδο πάντως του Αστέρα είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Καλύτερη εικόνα έχει ο ρεπόρτερ μας ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος, που θα μας δώσει και νέα από τις δύο ομάδες για την αναμέτρηση που θα αρχίσει σε πολύ λίγο. Βασίλη, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και από μένα, Ηλία. Παρά τα προβλήματα που υπήρξαν λόγω της κακοκαιρίας της τελευταίας ημέρας, ο αγωνιστικός χώρος και από κοντά είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Ο Αστέρας, ο οποίος έχει αρχίσει να εξαντλεί τις πιθανότητες για παραμονή στην μεγάλη κατηγορία, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Μόλις δύο απουσίες για την ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη. Φιτανίδης τιμωρημένος, τραυματίας ο Καρέρα. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός Βόλου, ο οποίος έχει το μυαλό στον αγώνα της Τετάρτης για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, έχει σαφώς περισσότερες απουσίες. Με Μόνχε, Μαρτίν, Καπετάνο και Μητρόπουλο να μένουν εκτός αποστολής και για να προφυλαχθούν εν ώψη του δύσκολου μάτς με τον Ατρόμητο. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα η ομάδα του Μάικ Κατσαβάκη θέλει την νίκη για να διατηρηθεί σε τροχιά play-off. Αυτές είναι οι απουσίες των δύο ομάδων. Εμείς πάμε και σιγά σιγά να δούμε και τις συνθέσεις των δύο μονομάχων που είναι στη Φυσούνια και περιμένουν να κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Αστέρας Τρίπολης 2, αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο μάτς. Εκτός ενδεκάδας οι Φιτανίδης και Κέρ. Τη θέση τους παίρνουν ο Ριμπάρη αριστερά στην άμυνα και ο Μπαστία στο κέντρο της μεσαίας γραμμής δίπλα στο Λαδάκι. Αναστασόπουλος, Αργυρόπουλος, Πουλίδο, Μπαρτολίνη, Ριμπάρη, Μπαστία, Λαδάκι, Σουντότζι, Αρσενίεβιτς, Μάρτινς και Παπάζογλου, η 11 για την ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη. Βλέπετε και τους παίκτες που είναι στον πάγκο για τους γηπεδούχους. Ο Ρόθκο, Άλβες, Ρουμπίλ, Αράς, Φορτούνης και Φρανκού. Ο Ολυμπιακός Βόλου σε σχέση με το προηγούμενο μάτς έχει αρκετές αλλαγές. 5 τον αριθμό στο βασικό σχήμα. Αυτή είναι η ενδεκάδα του: Γιακούποβιτς, Σέλεζι, Ντολεζάι, Τομάς, Ρόκας, Άλβαρες, Μπερτόλτι, Ακώστα, Ούμπιδες, Νέμεθ και Σολάκης. Η 11 για τον Μάκη Κατσαβάκη και οι παίκτες που είναι στον πάγκο: Ρόκα, Ζαραδούκας, Γκότοβος, Ψυχογιός, Σανκαρέ, Ροντρίγκες και Μπρέσκα. Για τον Ολυμπιακό Βόλου, εκτός ενδεκάδας σχέση με το προηγούμενο μάτς, είναι η Σανκαρέ, Ζαραδούκας, Καπετάνος, Μπρέσκα και Μαρτίν. Τη θέση του στο βασικό σχήμα παίρνουν οι Τομάς, Άλβαρες, ο Τικάο, ο Ούμπιδες και ο Ακώστα. Ο Τικάο είναι με το νούμερο 50, ο Κάρλος Μπερτόλντι. Αυτό είναι το παρατσούκλι του Βραζιλιάνου με το ιταλικό διαβατήριο. Μίτσιος, Φαντόπουλος και Σωτηρόπουλος η τριάδα για την διεξαγωγή της αναμέτρησης. Φίλοι του Αστέρα δεν έχουν γεμίσει το γήπεδο για αυτό το πολύ σημαντικό μάτς για την ομάδα τους. Πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή τη χειρότερη επίθεση στην Super League και αντιμετωπίζει την ομάδα με την τέταρτη καλύτερη επίθεση και την πέμπτη καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, αυτή του Ολυμπιακού Βόλου. Καλά στην άμυνα τα πάει και ο Αστέρας, όμως εντός έδρας η ομάδα της Τρίπολης έχει μόλις μία νίκη φέτος σε 12 αγώνες απέναντι στον Εργοτέλη πριν από 5 εντός έδρας παιχνίδια. Από τότε έχει μία ισοπαλία και τρεις ήττες, έχοντας σκοράρει μόλις μία φορά στον αγώνα με την Λάρισα. 5 Ιανουαρίου του 2011 η τελευταία νίκη του Αστέρα εντός έδρας. Ο Ολυμπιακός Βόλου έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση εκτός έδρας στο πρωτάθλημα με 17 γκολ πίσω από την ΑΕΚ. Αυτό είναι το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής. Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός Βόλου, Πανσεραϊκός Ξάνθη αυτή την ώρα. Ηρακλής Παναθηναϊκός στις 7.30 όλα τα μάτσα από την Νόβα. Αύριο Εργοτέλης Ατρόμητος στις 3. Πανιώνιος Λάρισα επίσης στις 3. ΑΕΚ Καβάλας στις 5.15 όπως και το μάτς της Κέρκυρας με τον Άρη. Στις 7.30 το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Δύο Αργεντινοί οι αρχηγοί των δύο ομάδων. Ο Μπαστία αριστερά, ο Άλβαρες δεξιά και οι αναμνηστικές φωτογραφίες. Πρώτη φορά ο Ολυμπιακός Βόλου επισκέφτεται
την Τρίπολη. Αυτή είναι η βαθμολογία της Super League μετά από 25 αγώνες. Ολυμπιακός 64, Παναθηναϊκός 51, ΑΕΚ 40, Καβάλα και Ολυμπιακός Βόλου 38, ΠΑΟΚ 37, Ηρακλής Ξάνθη 32, Εργοτέλης 31, Άρης Κέρκυρα 30, Πανιώνιος 29, Ατρόμητος 28, ο Αστέρας με 25 στην επικίνδυνη ζώνη μαζί με τη Λάρισα που έχει 23 και τον Πανσεραϊκό Ουραγό στους 17. Ολυμπιακός Βόλου αίτητος στο πρωτάθλημα για 5 αγώνες, αίτητος εκτός έδρας για 5 αγώνες. Η ομάδα του Μάκη Κατσαβάκη, τον βλέπετε εδώ, τον είδατε μάλλον, για λίγο, κρύφτηκε μέσα στον πάγκο προπονητής του Ολυμπιακού, αίτητη για εκτός έδρας 5 αγώνες από τις 5 Δεκεμβρίου του 2010 από έναν αγώνα απέναντι στην Ξάνθη που έχασε 1-0, είδατε και τον Παύλο Δερμιτζάκη. Η δική του ομάδα έχει μία νίκη στα τελευταία 9 μάτς εντός και εκτός έδρας. Φέτος ο Αστέρας έχει χάσει 28 βαθμούς στο γήπεδό του. Το μεγάλο του πρόβλημα, η χειρότερη συγκομιδή του στις 4 χρονιές που βρίσκεται στη Super League. Πέρσι έχασε 21 βαθμούς, πρόπερσι 25. Στην πρώτη του χρονιά έχασε 18 βαθμούς. Φέτος έχει χάσει ήδη 28, έχει άλλα 3 μάτς εντός έδρας. Το σημερινό είναι πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα εκτός έδρας, τον Ολυμπιακό Βόλου. Περιμένουμε λίγο να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος για να έχουμε δράση στο παιχνίδι. Τσεκάρει τις τελευταίες λεπτομέρειες ο κύριος Μίτσιος. Καθαρίζεται και η μεγάλη περιοχή του Γιακούποβιτς, όλα θα είναι έτοιμα για την σέντρα στο παιχνίδι μας. Κριστιαν Νέμετ παρέα με τον Σολάκη. Θα αλλάξουν την μπάλα για να αρχίσει το παιχνίδι. Σέντρα στο μάτς. Με τους φιλοξενούμενους να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Τον Σελεζί να γεμίζει. Ο Ούμπιδες το λεζάει. Σηκώνει την μπάλα ψηλά για τον Νέμεθ. Φάουλ. Κέρδισε ο Μπαρτολίνη. Κεντρικός αμυντικός του Αστέρα. Παρέα με τον Πουλίδο, δίδυμο στην άμυνα. Ο Ριμπάρη επιστρέφει αριστερά. Φιτανίδη στο προηγούμενο μάτς ήταν βασικός. Μεγάλη παλιά. Παπάζογλου δεν μπορεί. Ο Λαδάκης γεμίζει. Ο Τωμάς. Σολάκης. Ακώστα. Αγιά του Σολάκη στην πλάτη του Πουλίδο. Πουλίδο ελέγχει και αφήνει για τον Αναστασόπουλο. Τρίτο μάτς συνεχόμενο βασικός ο Νίκος Αναστασόπουλος. Έχει πολύ καλό ρεκόρ στις εμφανίσεις του με τον Αστέρα στην εστία. Έχει δεχθεί γκολ. Έχει παίξει 26 μάτς πρωταθλήματος με τον Αστέρα. Έχει δεχθεί γκολ σε μόλις 12 αγώνες. Πάνω από τους μισούς έχει κρατήσει το 0. Φέτος είναι το τρίτο του μάτς. Τρίτο συνεχόμενο. Έχει κρατήσει το 0 στο ένα από τα δύο παιχνίδια. Λαδάκης. Ροζέριο. Χαμηλά για τον Ουντότζι. Διώχνει ο Σέλεζι. Και πάλι στον Ροζέριο. Πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Βόλου. Παστία, ο Ούμπιδες σε πλάγιο. Γκολ και τις καλύτερες φάσεις του αγώνα θα έχετε την ευκαιρία να τα παρακολουθήσετε λίγο μετά τη λήξη του μάτς στο site του Nova Sports, στη διεύθυνση www.novasports.gr, σε εικόνα ψηλής ευκρίνειας και σε βίντεο χαμηλής ανάλυσης μπορείτε να βρείτε μέσα στο ίντερνετ. Ούμπιδες, πιέζει ο Ροζέριο, φάουλ. Το σώμα από τον Ροζέριο. Μοναδικός παίκτης του Αστέρα που έχει παίξει σε όλα τα μάτς φέτος για την ομάδα. Δεν είναι πρώτος όμως σε λεπτά συμμετοχής. Εκεί σε πολύ λίγο, σε 10 λεπτά ακόμη σε αυτή τη στατιστική κατηγορία θα βρίσκεται πρώτος ο Λαδάκης. Όπως θα προσπεράσει τον Ντεγκρά που είναι στον πάγκο του Αστέρα. Ο Παπάζογλου χάνει την κεφαλιά από τον ύψους με 93 Τωμάς. Ο Λαδάκης με το χέρι επικίνδυνα στον Ακώστα. Χτύπημα στον αέρα, φάουλ για τον Ολυμπιακό Βόλο. Το χέρι βλέπετε, πολύ επικίνδυνα, για κάρτα είναι αυτό. Ζητάει συγγνώμη ο παίκτης του Αστέρα. Ο μάτς συνεχίζεται, Σέλεζι. Και άλλο φάουλ. Σλοβάκος ο Ντολεζάη, κεντρικός αμυντικός, δεν έχει σήμερα τον συνήθι παρτενέρ του, τον Σανκαρέ. Σουτ αδύναμο από τον Νέμετ, ο Αναστασόπουλος εύκολα.
τερματοφύλακας του Αστέρα. Δυνατά το βολές, σημαδεύοντας πάντα τον Παπάζογλου. Εκεί πάνε όλες οι μπαλιές του Αστέρα. Ρόκας, πρώην παίκτης του Αστέρα. Όπως ο Ροζέριο έπαιζε στον Ολυμπιακό Βόλου, ο Ρόκας έπαιζε στον Αστέρα. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Αρσενίεβιτς, βγαίνει ο Παπάζογλου. Προσπαθεί τουλάχιστον, ο Τωμάς τον κάλυψε γρήγορα και παραχωρεί πλάγιο. Σιγά σιγά πηγαίνει να εκτελέσει ο Αργυρόπουλος. Πουλίδο. Λαδάκης, έχει γήπεδο. Μπορεί να προχωρήσει αρκετά μέτρα, επιλέγει να ανοίξει αριστερά στον Ουριμπάρη. Πέρασε από τον Ούμπιδες και κάνει τη σέντρα του. Δεύτερο δοκάρια το Ροζέριο, κεφαλιά out. Πρώτη στιγμή στο μάτς με τον Ροζέριο στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ ωραία σέντρα του Ριμπάρη. Ο Ροζέριο έχει ξεφύγει από την άμυνα του Ολυμπιακού. Κεφαλιά του out. Πάμε στο Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Έχουμε τις πρώτες οδηγίες από τον Παύλο Δερμιτζάκη. Διορθωτικές κινήσεις με τον Λαδάκη. Όπως είπε, χαρακτηριστικά καθαρό εξάρι και μπροστά του δεξιά και αριστερά Μπαστία Ροζέριο σε περισσότερο επιθετικό ρόλο. Διακρίνει ο Δερμιτζάκης ότι έχει την ευχέρεια να προωθήσει λίγο τον Μπαστία. Φελίσει αυτό τον Αστέρα. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα όταν φεύγει στην αντεπίθεση. Εσείς βλέπετε και τέταρτη διαιτήτρια της αναμέτρησης, την κυρία Μίτση. Ο Άλβαρες απομακρύνει πάνω στον Ριμπάρη. Μπαστία, τριγωνάκι με Ροζέριο να παίρνει την μπάλα. Δοκιμάζει σου, την μπάλα κοντράρει. Στον Τολεζάη απομακρύνει ο Τωμάς. Αργυρόπουλος. Αρσενίεβιτς ψάχνει στήριγμα, Λαδάκης υπό την πίεση του Νέμετ. Ο Αργυρόπουλος δεν περνάει, κερδίζει πλάγιο. Θαρρυντικό το ξεκίνημα του Αστέρα στο παιχνίδι, έχει την μπάλα στην κατοχή του. Ροζέριο. Μπαστία. Ουριμπάρη. Κίνηση του Μπαστία, Ουριμπάρη στον Ουντότζη, ο οποίος καθυστερεί, αλλά εν τέλει του πέρασε την μπάλα. Χάθηκε όμως, κακό κοντρόλ από τον Ουριμπάρη. Ντολεζάη. Νέμετ στο έδαφος, παίζεται το μάτς, κοντά ο κύριος Μίτσιος. Ντότζι, Ροζέριο, χαμηλά για τον Αρσενίεβιτς, κακή πάσα ο Ρόκας. Στον Ακώστα, έχει ανοιχτεί ο Σολάκης αριστερά, πιο κεντρικά είναι ο Νέμετ. Ο Ακώστα ψάχνει το Σολάκη. Δεύτερο δοκάρι έρχεται ο Ούμπιδες, προσπαθεί να φέρει την μπάλα στο δεξί ο Σολάκης να σεντράρει. Κόρνερ από τον Πουλίδο, το πρώτο στο μάτς. Για τους φιλοξενούμενους, που ίσως να είναι πιο επικίνδυνοι όταν δεν έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Γιατί με 2-3 πάσες ο Ολυμπιακός στην κόντρα μπορεί να φτάσει στο γκολ. Άλλωστε είναι και η ομάδα με τις λιγότερες πάσες στο πρωτάθλημα, Ολυμπιακός Βόλου. Χαμηλά τακουνάκι και η μπάλα καταλήγει νέο κόρνερ. Το Λεζά ήταν το τακουνάκι, ο Μπαρτολίνη ήταν εκεί κοντά του. Δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Και πάλι ο Ούμπιδες θα είναι εκτελεστής. Καθώς συμπληρώνουμε 7 λεπτά στο παιχνίδι. Τελείο ο Ούμπιδες. Πρώτο δοκάρι, βγαίνει ο Αναστασόπουλος με γροθιές από μακρίνη. Σε πλάγιο. Εδώ είναι ο τερματοφύλακας του Αστέρα. Ο Ρόκας εκτελεί το πλάγιο για το Σολάκη, ο οποίος χάνει την μπάλα από το Λαδάκη. Πλάγιο για τον Αστέρα. Ο Αρσενίεβιτς ζητάει μπάλα. Ο Αργυρόπουλος περιμένει κάποια κίνηση. Τελικά δίνει στον Αρσενίεβιτς, έστω και καθυστερημένα. Πουλίδο. Συγκλίνει. Κι άλλο χώρο. Περνάει κάθετα για τον Αργυρόπουλο, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή. Γυρίζει χαμηλά ο Ντολεζάη στην σωστή θέση. Βγάζει την μπάλα και απομακρύνει τον κίνδυνο. Ο Άλβαρες παίρνει φάουλα τον Μπαστία. Μπαστία
λέει ότι βρήκε μπάλα. Για να δούμε εδώ τη φάση με τον Αργυρόπουλο, ο οποίος γύρισε εκεί όπου ήταν ο Ντολεζάη. Είχε βοήθεια ο Γιακούποβιτς σε αυτή τη φάση, δεν κινδύνεψε. Πολύ καλή παλιά πάντως στην πλάτη του Ούμπιδες, έχασε τον Αργυρόπουλο. Η άμυνα σε σωστή θέση, εύκολα απομάκρυνε. Έχει πρόβλημα ο Άλβαρες που έχει μείνει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, τώρα σηκώθηκε σιγά σιγά. Το φάουλ του Μπαστία, πρώτος παίχτης σε συμμετοχές που βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού Βόλου. Βλέπετε ότι έχει πρόβλημα με τον ήλιο ο Γιακούποβιτς, τον έχει απέναντί του σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ακόμη δυσκολία για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Η κεφαλιά στέλνει την μπάλα στο Σολάκη, ο οποίος με τη μία σουτάρει out. Στο 9, πρώτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Είπαμε, δύο πάσες χρειάζεται ο Ολυμπιακός Βόλου, δεν χρειάζεται παραπάνω για να γίνει απειλητικός. Γέμισμα του Γιακούποβιτς, ο Νέμετς στο Σολάκη, shoot out. Τον βλέπετε εδώ, πρώτο σκόρερ του ρόστερ του Ολυμπιακού. Ψάχνει το 20ο του γκολ στην καριέρα του με την ομάδα του Βόλου. Νέμετ, τώρα είναι offside ο Σολάκης. Ο Νέμετ κράτησε την μπάλα και την έχασε. Τον έκλεισαν 2-3 του Αστέρα. Φάουλ του Μπερτόλντι στο Ροζέριο. Λαδάκης. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Αργυρόπουλο. Είναι μακριά του Αρσενίεβιτς. Ο Ακώστα μένει κοντά του. Αργυρόπουλος προσπαθεί να περάσει. Έρχεται σε βοήθεια και ο Ρόκας και του πήραν την μπάλα. Απομάκρυνση πάνω σε αντίπαλο. Λαδάκης. Σέντρα. Ο Ουντότζη προσπαθεί να κατεβάσει. Δεν μπορεί. Πρόλαβε ο Σέλεζη. Ούμπιδες. Έψαξε τον Σολάκη. Δεν το βρήκε. Πουλίδο. Ανεβαίνει ο ρυθμός στο παιχνίδι. Περάσαμε το δεκάλεπτο. Κλείνει ο Άλβαρες με το κορμί του και κάνει φάουλ. Δεύτερη αγωνία ο Άλβαρες από τον αντίπαλό του. Φράγμα δίνει ο κύριος Μίτσιος του Άλβαρες στον Πουλίδο. Φάουλ που εκτελεί γρήγορα ο Ροζέριο. Σέντρα χαμηλά, δεν έχει πρόβλημα ο Μπερτόλντι, απομακρύνει. Ροζέριο. Λαδάκης. Ριμπάρι. Μπαστία έχει άφθονο χώρο να προωθεί στην μπάλα. Κάνει τη σέντρα του χαμηλά. Δεν είναι καλή ο Μπερτόλντι. Για τον Άλβαρες. Σε πλάγιο. Έψαξε τον Έμετ. Πλάγιο Σέλεζη. Μπάρι ψάχνει τον Παπάζογλου, έχει βάλει πλάτη τον Ντολεζάη. Ο Ούμπιδες βάζει την κόντρα, το πλάγιο πρέπει να είναι για τον Ολυμπιακό Βόλου, ναι. Μπερτόλντι, Ούμπιδες και άλλο φάουλ. Τώρα νεύρα με τον Μπερτόλντι, τον Ούμπιδες και τον Ουριμπάρι. Γυρέμισαν όλοι, πολύ γρήγορα, με την γραμμή διαιτητή του κυρίου Μίτσιου. Ο Ντολεζάη θα δώσει συνέχεια στο μάτς, γυρίζοντας τον Γιακούποβιτς. Αστέρας μένει ψηλά, ο Ουντότζη κυνηγάει τον Ντολεζάη, ο Ντολεζάη γεμίζει. Παρτολίνη. Ντολεζάη ζήτησε από τον Σέλεζη να το αφήσει την μπάλα, αλλά έκανε λάθος. Ο Παπάζογλου κάθετα για τον Αρσενίεβιτς, πολύ ωραία. Η επέμβαση του Ρόκα. Τελευταία στιγμή ο Αρσενίεβιτς ήταν έτοιμος να υποδεχτεί την μπάλα μπροστά του και να εκτελέσει. Ακώστα, φάουλ. Από το Ροζέριο. Καλή η σκέψη του Παπάζογλου. Πολύ σημαντική η παρέμβαση του Ρόκα. Ο οποίος προς το παρόν καλύπτει άψογα τον βασικό αριστερό μπακ του Ζαραδούκα. Γεμίζει ο Ρόκας, ψάχνει τον Σολάκη, κεφαλιά του Πουλίδο.
σε πλάγιο. Πάμε στο Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Βασίλη. Πονοκέφαλος για ακόμα ένα μάτς είναι ο Μπίντες, ο οποίος έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα από τα δεξιά στον Αστέρα. Γι' αυτό και οι φωνές του Παύλου Δερμιτζάκη και των βοηθών του προς τον Ουντότζι να μην ξεχνιέται και να βοηθάει σε εκείνη την πλευρά. Πουλίδο μακριά, κυνηγάει ο Παπάζογλου. Το Λεζάι δεν υπολογίζει σωστά. Μπαίνει στη φάση ο Παπάζογλου, ο οποίος δοκιμάζει το σουτ με το αριστερό. Δεν είναι καλό. Ο Τομάς βάζει την κόντρα. Κόρνερ. Πρώτο στο μάτς για τους γηπεδούχους. Παζογλου που ακόμη δεν έχει σκοράρει με τον Αστέρα. Έχει πετύχει ένα γκολ φέτος στην Super League με τον ΠΑΟΚ. Εδώ πολύ κακός υπολογισμός από τον Ντολεζάη. Και η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Κόρνερ που θα εκτελέσει ο Ροζέριο. Με πάσα για τον Ουριμπάρη. Αυτός στη σέντρα χαμηλά με το αριστερό. Σέλεζι. Με τη μία για τον Νέμετ και ανεβαίνει απέναντι ο Σολάκης. Ο Νέμετ δεν περνάει από τον Λαδάκη, έρχεται και ο Αρσενίεβιτς σε πλάγιο. Άργησε ο Νέμετ εδώ να γυρίσει, να κοιτάξει την απέναντι πλευρά τον Σολάκη που ανέβαινε μόνος του. Κοντά στον Σέλεζι ο Μπερτόλντι, έρχεται και ο Ούμπιδες, ο Σέλεζι ψάχνει τον Νέμετ. Σολάκης βάζει πλάτη τον Πουλίδο, φάουλ. Με το σώμα από τον Σολάκη στον κεντρικό αμυντικό του Αστέρα. 15 λεπτά. Συμπληρώνουν σε λίγο. Αυτό είναι το φάουλ του Σολάκη. Ιδιαίτερο. Τέλος πάντων. Παπάζογλου. Ροζέριο. Ο Τομάς δυνατά. Του πήρε την μπάλα. Αργυρόπουλος. Λαδάκης. Όλοι είναι πολύ μακριά του. Δεν υπήρχε ελεύθερος παίκτης. Κερδίζει ένα πλάγιο από τον Μπερτόλντι. Ντότζι. Παίρνει μπάλα από τον Ουριμπάρη. Ροζέριο πέρασε για τον Ουντότζι. Ο οποίος έφυγε από τον Τολεζάη. Γυρίζει χαμηλά για τον Μπαστία. Η ευκαιρία για τον Αστέρα γκολ. 1-0 στο 16. Ο Μπαστία δίνει προβάδισμα. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ουντότζι και ασίστ για τον Μπαστία. Ο οποίος ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους. Στο 16. Το δεύτερο γκολ φέτος του Μπαστία σε 22 αγώνες. Σμίθα τη Ράσινγκ το 2008 στον Αστέρα. Ο σκοράρι δίνει προβάδισμα στους γηπεδούχους. Και αφιέρωσε το γκολ στον Ντεγκρά. Γκολ που ξαναβλέπετε δυνατά με το αριστερό. Καμία τύχη ο Γιακούποβιτς. 1-0. Από τον Αντριάν Μπαστία στο 61ο μάτς του στην Super League. Σκοράρει για πέμπτη φορά στην καριέρα του. Έχει σκοράρει στο εντός έδρας παιχνίδι με την Ξάνθη φέτος. Ένα μάτς που άρχισε πολύ καλά για τον Αστέρα. Εξίσου καλά με το σημερινό. Ο Αστέρας πήγε στο 1-0, αλλά τελικά έχασε εκείνο το παιχνίδι με την Ξάνθη να το γυρίζει πριν καν τελειώσει το ημίχρονο. Παζογλου στο έδαφος, φάουλ του Τομάς. Είτε φάουλ είτε πλάγιο, η μπάλα είναι για τον Αστέρα. Φάουλ έχει δώσει ο διαιτητής. Ο οποίο θα εκτελέσει ο Πουλίδο. Κακή εκτέλεση ο Ούμπιδες. Σολάκης, λάθος και από αυτόν. Προφανές ότι πολλές αλλαγές στον Ολυμπιακό έχουν χαλάσει λίγο την χημεία της ομάδας και την ευκολία με την οποία μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες. Μπαστία. Offside τον Παπάζογλου. Ξανά τον γκολ, ο Ουντότζι πέρασε τον Τολεζάη, απέφυγε και τον Άλβαρες. Ασίστ για τον Μπαστία, δυνατό σουτ με το αριστερό 1-0. Και η αντίδραση του Μπαστία που ήρθε πάνω στην κάμερα για να πανηγυρίσει. Το δεύτερο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα. Τολεζάη βάζει την προβολή από μακρύνη, στέλνει την μπάλα στον Ουντότζι. Ουριμπάρη,
Γεμίζει για τον Παπάζογλου πάλι. Ο Τομάς μακριά, ψηλά την μπάλα. Μπαρτολίνη. Ροζέρι, ωραία για τον Ντότζι. Σέλεζι κυνηγάει. Παστία. Φάουλ από τον Σέλεζι στον Ντότζι. Ο Ούγγρος. Στο έδαφος μένει ο Ντότζι. Δεξί ποδί, ψηλά το πρόβλημα, πίσω. Κλωτσιά του Σέλεζι. Σέλεζι που είναι στο όριο των καρτών. Μοναδικός από την ενδεκάδα του Ολυμπιακού που κινδυνεύει. Μπαστία. Καλή σκέψη για τον Ριμπάρη. Άργησε λίγο ο Τομάς. Παραχωρεί πλάγιο. Περίμενε από τον Γιακούποβιτς. Ο Γιακούποβιτς που έχει και πρόβλημα με τον ήλιο απέναντί του. Δυσκολεύεται. Ξανά η μπαλιά του Μπαστία. Πολύ ωραία. Ο Τομάς κοίταξε λίγο τον τερματοφύλακά του και μετά απομάκρυνε. Πλάγιο για τους γηπεδούχους με τον Ριμπάρη. Λίγο πριν συμπληρωθούν 20 λεπτά. Ο Παπάζογλου γυρίζει με το αριστερό. Κανένα πρόβλημα για τον Γιακούποβιτς. Πρόλαβε πριν έρθει ο Αρσενίεβιτς. Γιακούποβιτς που γρήγορα κάνει το βολέ. Πουλίδο. Ντότζι κατεβάζει. Φάουλ. Τον Μπερτόλντι. Διγίες στον Αργυρόπουλο έχουν δοθεί, νομίζω, Βασίλη Κωνσταντόπουλε. Έτσι ακριβώς συνεχίζει ο διγίες στον Αργυρόπουλο, επειδή όταν παίζει την μπάλα από τα δεξιά, από πλευράς Ολυμπιακού Βόλου, να κλείνει και να συμπεριφέρεται σαν στόπερ. Ορθώνει και στην άμυνα πράγματα ο Παύλος Δερμιτζάκης. Μακρύνει ο Μπαρτολίνη εντωμεταξύ. Ο Ντολεζάη, ο Ούμπιδες πολύ δυνατά, ο Ροζέριο πάνω στον Ούμπιδες. Πάρα πολύ δυνατά. Βερτόλντι. Άλβαρες. Ρόκας. Τομάς. Το Λεζάει ξανά για τον παρτνέρ του, τον Τομάς. Ποιος έχει λίγο χώρο, προωθείται, κάνει την μεγάλη παλιά για τον Ακώστα. Ο Αργυρόπουλος στην σωστή θέση στέλνει την μπάλα στο Σολάκι όμως. Ρόκας. Ανεβαίνει και ο Άλβαρες. Ο Ρόκας χαμηλά, τρίγωνο με Ακώστα και Άλβαρες. Ο Νέμετ δεν μπορεί να περάσει την παλιά του από τον Λαδάκη. Απομάκρυνση. Ο Ντολεζάη επαναφέρει πάνω στον Παστία. Ποιος ανοίγει αριστερά, ο Ριμπάρη δεν θα προλάβει. Πλάγιο. Ανεβάζει ρυθμό και ο Ολυμπιακός τώρα. Ανεβαίνει μέτρα στο γήπεδο για να πιέσει τον Αστερό. Σέλεζι, μία λάθος μπαλιά. Ο Μπαρτολίνη απομακρύνει. Όχι καλά. Ο Άλβαρες αφήνει την μπάλα να καταλήξει τον Τομάς, ο οποίος βιάζεται και με τη μία ψάχνει τον Ακώστα. Πήρε την κεφαλιά ο Πουλίδο. Ροζέριο. Άλβαρες. Μπερτόλντι, φάουλ από τον Ροζέριο. Εδώ το φάουλ. Θα γεμίσει ο Ούμπιδες. Χαμηλά για τον Νέμετ, ο οποίος γυρίζει, σουτάρει και μπάλα είναι out. Στο 22. Ξανά το σουτ του Νέμετ που βρήκε λίγο χώρο, αλλά δεν έπιασε το σουτ όπως θα ήθελε. Βλέπετε, μένει ψηλά ο Ολυμπιακός και κερδίζει πάλι μπάλα και κερδίζει και φάουλ από τον Μπαστία ο Ούμπιδες. Πάλι θα γεμίσει η περιοχή του Αναστασόπουλου. Έχει δώσει λίγο γήπεδο ο Αστέρας. Ο Ολυμπιακός Βόλου το εκμεταλλεύεται και απειλεί. Εδώ ξανά το φάουλ του Μπαστία. Μίζει ο Ούμπιδες. Δεύτερο δοκάρι αυτή τη φορά. Ακώστα. Ποιος με πολύ καλό γέμισμα, ο Σολάκης στην κεφαλιά. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Η ισοφάριση από τον Ολυμπιακό Βόλου με το τέταρτο γκολ του Σολάκη στο πρωτάθλημα. Στο 23 το 1-1 Ολυμπιακός Βόλου. Αμέσως μετά τον γκολ που δέχεται βγαίνει στην επίθεση, κλείνει τον Αστέρα, απειλεί δύο φορές μέσα σε δύο λεπτά και ισοφαρίζει. Άμεση απάντηση.
Είναι πολύ καλό το γύρισμα του Ακώστα με το δεξί. Σουλάκης κάνει πολύ ωραία κίνηση, τον έχει ξεχάσει άμυνα εύκολα και με την βοήθεια από το κορμί του Αναστασόπουλου η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα του Αστέρα για το 1-1. Και για ακόμη μία φορά το γκολ από την πολύ καλή σέντρα, είναι πάρα πολύ καλή η σέντρα του Ακώστα. Βλέπετε και με τη βοήθεια του Αναστασόπουλου η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα για την ισοφάριση. 7 λεπτά μετά τον γκολ του Αστέρα απαντάει ο Ολυμπιακός. Ροζέριο θα αφήσει για τον Ουριμπάρη. Δεύτερο δοκάρι. Έφυγε η μπάλα από την περιοχή, από τον Ντολεζάη. Μπούμπιδες. Χαμηλά για τον Νέμετ, στην πλάτη του Αργυρόπουλου. Παίρνει την μπάλα ο Νέμετ, φτάνει απέναντι για τον Αναστασόπουλο. Πλασάρει ο Αναστασόπουλος, τον σταματά. Του χάνει την μπάλα όμως, φάση συνεχίζεται. Μπάλα που κοντράρει και στον διαιτητή και τώρα θα τελειώσει η φάση. Ο Ολυμπιακός κερδίζει πάλι την μπάλα ψηλά όμως με το Ρόκα. Χαμηλά θα περάσει αυτός και άλλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Προσποίηση του Σολάκη, δεν θα πιάσουν ο Πουλίδο. Τώρα θα δώσει λίγη ηρεμία στην άμυνα του Αστέρα. Πλάγιο από τον Άλβαρες, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάρει προβάδισμα μέσα σε 3 λεπτά. Ο Αργυρόπουλος δεν προλαβαίνει την παλιά. Γλιστράει και πέφτει κιόλας. Ο Νέμετ θα χάσει τη μάχη με τον Αναστασόπουλο, ο οποίος μπλοκάρει και μετά ξαφνικά χάνει την μπάλα. Δεν το περίμενε ο Ακώστα, πού να το περιμένει. Εν συνεχεία η φάση τελείωσε. Βλέπετε ξανά ο Νέμετ, πλασάρι. Ο Αναστασόπουλος κάπως έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Πολλά περίεργα γίνονται σε αυτή τη φάση. Το 1-1 διατηρείται. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 25. Πάμε στον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Χαρακτηριστικές αντιδράσεις από τον πάγκο του Ολυμπιακού Βόλου. Μετά την χαμένη ευκαιρία του Κρισία Νέμετ, όλοι στάθηκαν στο πλευρό του, τον τόνωσαν. Χαρακτηριστικά του έλεγαν: δεν πειράζει, πάμε. Την επόμενη φορά θα σκοράρεις. Νέμετ που έχει ήδη σκοράρει με τη φανέλα του Ολυμπιακού την προηγούμενη αγωνιστική εναντί στον Πανσεραϊκό. Λίγο έλειψε να το κάνει και τώρα. Στο τρίτο του μάτς με την ομάδα του Βόλου στο πρωτάθλημα. Έχει το πέμπτο του γκολ στο πρωτάθλημά μας. Την 18η εμφάνισή του με την τρίτη του ομάδα στη χώρα μας. Από τον Ολυμπιακό και τον Ολυμπιακό Βόλου. Μπαρτολίνη. Μπάλα θα φύγει από το γήπεδο, υπάρχει τραυματίας. Πρέπει να είναι ο Αργυρόπουλος, αυτός που έχει μείνει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Στο 27 είμαστε, το ιατρικό team των γηπεδούχων μένει στο γήπεδο, μπαίνει και το φορείο στο γήπεδο. Από ο Μάκης Κατσαβάκης δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του, τον Μπερτόλντι συγκεκριμένα, για να μεταφέρει και αυτός με τη σειρά του στους υπόλοιπους τις οδηγίες. Εδώ είναι ο Αργυρόπουλος που σηκώνεται, έχει πρόβλημα στο δεξί πόδι. Βασίλης Κωνσταντόπουλος στο μικρόφωνο, Βασίλη. Πρώτη αλλαγή από πλευράς Αστέρα Τρίπολης. Θα βγει ο Αργυρόπουλος, την θέση του θα πάρει σε λίγα λεπτά, θα σου πω. Φιτανίδης. Όχι, ο Φιτανίδης είναι εκτός αποστολής. Ναι. Θα δούμε σε λίγο. Υπάρχει ο Ρόθκο αμυντικός στον πάγκο. Θα δούμε τι θα γίνει. Ίσως και κάποια εσωτερική αλλαγή. Προς το παρόν, ο Λαδάκης είναι αυτός που πάει δεξιά για να καλύψει το κενό. Αργυρόπουλος πονάει αρκετά. Το μάτς τελειώνει για αυτόν μετά από 27 λεπτά. Ο Ρούμπιλ είναι αυτός που θα μπει στο γήπεδο, ο Κροάτης. Πρώην παίκτης της Χάιντουκ. Ριμπάρη περιμένει να δει πώς γίνει τώρα η αλλαγή. Δεν θα γίνει τώρα. Ο Παπάζογλου με τον Ντολεζάη, ο οποίος θα τον σταματήσει τώρα. Ο Ντολεζάη που άργησε να ζεσταθεί. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Ο Ρούμπιλ είναι αυτός που μπαίνει στο μάτς αντί του Αργυρόπουλου. Και από ό,τι φαίνεται με τον Λαδάκη να επιστρέφει στην θέση του, ο Κροάτης θα παίξει δεξιά.
στην τετράδα της άμυνας. Ενώ για ζέσταμα έχουν σηκωθεί και ο Φορτούνης με τον Φρανκού. Παπάζογλου. Πάλι ο Παπάζογλου. Περνάει τελικά για τον Ροζέρι, ο οποίος στο δεύτερο δοκάρι ψάχνει τον Αρσενίεβιτς. Ο Ρόκας ελέγχει και απομακρύνει. 1-1 το μάτς. Στο 16 ο Μπαστία το 1-0. Στο 23 ο Σολάκης το 1-1. Ρούμπιλ. Μπαστία. Αρσενίεβιτς. Ξανά για τον Μπαστία. Καλή συνεργασία. Ο Άλβαρες είναι εκεί. Κόρνερ. Πολύ ωραία, Αρσενίεβιτς γυρίζει για τον Μπαστία, τον πρόλαβε ο Άλβαρες, του βάλε την κόντρα εκεί ο Μπαστία, τώρα σηκώθηκε ο Άλβαρες. Δεύτερο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Ο Ριμπάρη εκτελεστής. 30 λεπτό στην Τρίπολη. Γιακούποβιτς διώχνει με τη γροθιά του. Από την άλλη πλευρά σε πλάγιο. Γκολ και καλύτερες φάσεις του αγώνα στο site του Nova Sports, www.novasports.gr. Εικόνα από όλους τους αγώνες λίγο λεπτά μετά το τέλος αυτών. Ροζέριο. Ουριμπάρη. Το δεξί παλιά του πάνω στο Ρόκα. Ο οποίος με τη μία ψάχνει το Σολάκι, βάζει την κόντρα και ο Μπαρτολίν, το πλάγιο πρέπει να είναι για τον Αστέρα. Ναι, το δίνει ο βοηθός. Ο Ριμπάρη για τον Παπάζογλου με κεφαλιά για τον Ουντότζη, βιάστηκε. Καλύπτει ο Σέλεζη, μπαλά είναι out. Ντολεζάι. Άλβαρες. Τομάς. Ο Γάλλος, ο Σολάκης είναι offside. Λαδάκης. Με τη μία για τον Αρσενίεβιτς, υπό την πίεση του Τομάς, σήκωσε την μπάλα και το πλήρωσε. Μας είναι ψηλός, απομάκρυνε. Πουλίδο. Μπερτόλντι. Νέμετ. Παίρνει την μπάλα ο Μπαστία. Και αλλάζει πολύ ωραία κατεύθυνση και χαμηλά στέλνει την μπάλα πάνω στον Άλβαρες. Ποιος με τη μία ψάχνει Σολάκη. Ο Πουλίδο. Αρκετά έμπειρος. Γεμίζει ο Αναστασόπουλος. Σέλεζη. Είδε ότι βρήκε ο Παπάζογλου την μπάλα. Μπερτόλντι. Πάνω στον Μπαρτολίνη. Τώρα ο Πουλίδο. Κακή επιλογή το να κάνει τρίπλα εκεί. Ο Ακώστα έχει κάνει φάουλ. Πάνω στον στόπερ του Αστέρα. Σταματάει το μάτς διαιτής. Πρόβλημα έχει και ο Ουντότζη, όπως με ενημερώνει ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος. Ότι ίσως πάει σε δεύτερη αναγκαστική αλλαγή ο Αστέρας. Παπάζογλου την κεφαλιά, δυνατή μονομαχία με τον Ντολεζάι. Και ο Φρανκού ετοιμάζεται, μάλλον για να την καταστήσει τον Ουντότζη, ο οποίος έχει πρόβλημα στο αριστερό πόδι από ό,τι φαίνεται. Τον τρόπο που περπατάει αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο. Τα προβλήματα αυξάνονται για τον Αστέρα σε ένα μάτς που ξεκίνησε καλά, αλλά μετά την ισοφάριση έχει πάει πολύ άσχημα για τους γηπεδούς. Έχουν χάσει έναν παίχτη με αναγκαστική αλλαγή, με πρόβλημα. Και εδώ βλέπετε τον Ουντότζη, ο οποίος δεν πατάει καλά. Και ίσως να είναι η επόμενη αλλαγή των γηπεδούχων. Αρσενίεβιτς, ωραία ο Ρόκας. Και απομακρύνει χαμηλά για το Σολάκι. Πλάγιο. Ρωτάνε από τον πάγκο τον Ουντότζη αν είναι σε θέση να συνεχίσει, αλλά δεν απαντάει. Τους λέει να περιμένουν τώρα με μια χαρακτηριστική κίνηση. Πάντως, η αλλαγή έχει δοθεί στην κυρία Μίτση. Φρανκού είναι έτοιμος στο κέντρο του γηπέδου και περιμένει να περάσει στο γήπεδο. Τομάς σε πλάγιο.
Και λογικά τώρα θα γίνει η αλλαγή, ναι. Όπως βλέπετε τον Ντομάς που παραχωρεί πλάγιο. Χτύψε λίγο στο κεφάλι του, σηκώθηκε, δεν έχει πρόβλημα. Φεύγει ο Ντότσι. Και θα μπει στο μάτσο πρώτο σκόρερ φέτος του Αστέρα σε όλες τις διοργανώσεις με μόλις 3 γκολ όμως. Ο Φρανκού έχει 2 στο πρωτάθλημα απέναντι στον Εργοτέλη στην τελευταία και μοναδική φέτος νίκη του Αστέρα εντός έδρας. Και ένα γκολ στο κύπελο. Αρσενίεβιτς. Αλλά είναι κόρνερ, λέει ο βοηθός. Τρίτο για τους γηπεδούχους. 34ο λεπτό. Συμπληρώνεται τώρα. Ο Ουριμπάρη στο κόρνερ. Το τρίτο των γηπεδούχων στο μάτς. Ο Ουριμπάρη εκτελεί. Ο Γιακούποβιτς βγαίνει και μαζεύει. Και γρήγορα, όπως πάντα, θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Ψάχνοντας τον Νέμετ. Ο Λαδάκης έχει μείνει πίσω κεφαλιά του. Ψηλά η μπάλα. Ο Ροζέριο νέα κεφαλιά. Ο Μπαστία ψάχνει τον Φρανκού. Ντολεζάι απομακρύνει. Λαδάκης κερδίζει μπάλα. Στο έδαφος από το φάουλ του Μπερτόλντι, ο οποίος έχει κάνει 2-3 στο μάτς και τώρα θα δει την κάρτα του διαιτητή. Γι' αυτό εδώ το φάουλ, στο 35. Έχει περάσει μπάλα, δεν παίρνει ο Λαδάκης. Κάρτα από τον διαιτητή. Αχρίαστο φάουλ πάντως, με την μπάλα να την έχει ανοίξει ο Λαδάκης και να φύγει πλάγιο. Ροζέριο εκτελεί χαμηλά, ο Ρόκας είναι εκεί, δεν υπολογίζει σωστά, η μπάλα περνάει και καταλήγει στον Γιακούποβιτς. Άλλοτε διεθνής Ελβετός θερματοφύλακας με τα χέρια, δίνει γρήγορα συνέχεια στο μάτς, ξαναβλέπετε τι συνέβη στο φάουλ νωρίτερα. Σολάκης ανοίγει στον Ακώστα, ο οποίος πρόλαβε και κάνει τη σέντρα, ο άνθρωπος που έδωσε την ασίστ στο γκολ. Το σούτ από τον Μπερτόλντι, μπάλα είναι κόρνερ. Τρίτο στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Όντως πρόλαβε ο Κώστα και έβγαλε μια πάρα πολύ καλή σέντρα. Ο Ισπανός. Έδωσε την ασίστ στο γκολ, έκανε ακόμη μια καλή σέντρα τώρα. Γενικά δείχνει καλά στοιχεία. Μόλις το 7ο παιχνίδι του με τον Ολυμπιακό. Ο Ούμπιδες στο κόρνερ. Διώχνει ο Αναστασόπουλος πάλι με γροθιές. Τρέχει ο Ούμπιδες και θα προλάβει. Έχει κάνει κίνηση ο Μπερτόλντι. Αφήνει ο Ούμπιδες να βγει μπάλα πλάγιο. Ξαναβρίσκει τις θέσεις του στον αγωνιστικό χώρο ο Ολυμπιακός. Σολάκης. Ανάμεσα σε 4 του Αστέρα κάνει δυνατό φάουλ. Στα πόδια του Ροζέριο, πολύ δυνατή κλωτσιά. Μπαρτολίνη εκτέλεσε. Παπάζογλου πήρε από τον Ντομάς. Αρσενίεβιτς με το Ρόκα. Τα όμο με όμο, παίζεται το παιχνίδι. Απλά έχει πέσει άσχημα στον αγωνιστικό χώρο ο Αρσενίεβιτς. Με μια πρώτη ματιά φάνηκε να μην είναι όμο με όμο η μονομαχία. Πιο δυνατός ο Ρόκας, έχει πέσει πολύ άσχημα βέβαια. Έχει πατήσει άσχημα ο Αρσενίεβιτς, εδώ βλέπετε και οι δύο βάζουν το χέρι. Δεν έχει γίνει κάτι στη φάση. Είναι ότι ο Αστέρας έχει κάνει ήδη 2 αναγκαστικές αλλαγές και τώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα και ο Αρσενίεβιτς. Θέμα είναι καλό πάντως στο παιχνίδι. Με την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω, να έχουμε από ένα γκολ ήδη για κάθε ομάδα. Με καλό ρυθμό, Σέλεζη πιέζει ο Ροζέριο, πρόλαβε ο Σέλεζη, γύρισε στον Ντολεζάι που γεμίζει δυνατά ο Μπαρτολίνη. Ακώστα ο Νέμετ έχει μείνει πεσμένος και τώρα φάουλ και του Αρσενίεβιτς. Ο Κατσαβάκης όρθιος παρακολουθεί. Τώρα δικοί του παίκτες έχουν μείνει πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Μέση του πιάνει ο Νέμετ, ο οποίος θα σηκωθεί. Ξανά τα γκόλ, ο Ντότζι πριν φύγει από το μάτς, έδωσε την ασίστ για τον Μπαστία που έκανε το 1-0. Και
Και από την άλλη πλευρά ο Ακώστα έδωσε την ασίστ για να σκοράρει ο Σολάκης. Λαδάκης, Φρανκού, Ρούμπιλ για τον Αρσενίεβιτς, με τον Άλβαρες, πολύ ωραία βάζει το κορμί του Άλβαρες, σταματάει την κόντρα του Αστέρα με φάουλ. Αρχηγός των φιλοξενούμενων. Ήταν συμπαίκτες με τον Μπαρτολίνη στην Ταγέρες, στην Αργεντινή. Ουριμπάρι στο φάουλ. Ο Αργεντινός έτοιμος να φέρει την μπάλα στην περιοχή του Γιακούποβιτς. Τελεί χαμηλά εκεί όπου ο Τομάς δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάρει την κεφαλιά. Αρσενίεβιτς. Αν χάσει την μπάλα είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα για τον Αστέρα. Ο Αρσενίεβιτς κρατάει, ψάχνει λύση. Χάνει την μπάλα. Σολάκης χάνει από τον Ροζέριο. Βάζει την κόντρα ο Ακώστα. Φεύγει ο Ολυμπιακός Βόλου στην αντεπίθεση. Αλλά ο Ούμπιδες δεν μπορεί να περάσει την παλιά του για τον Αρσενίεβιτς. Ο Πουλίδο κερδίζει ο Άλβαρες. Φάουλ από τον Παστία. Το 2008 βρίσκεται στη χώρα μας ο Άλβαρες. Έχει πετύχει γκολ απέναντι σε ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη. Έχει σκοράρει σε ένα παιχνίδι του Διαγόρα με τον Ολυμπιακό Βόλου. Ένα από τα δύο γκολ της καριέρας του με τον Ολυμπιακό. Νίκη εκτός έδρας στη Ρόδο με ένα 0 γκολ του Άλβαρες. Ο Δερμιτζάκης που αντιμετωπίζει για τέταρτη φορά στην καριέρα του τον Ολυμπιακό. Έχει μία νίκη, μία ισοπαλία, μία ήττα. Ουριμπάρι. Ούμπιδες παραχωρεί πλάγι. Ούμπιδες που δεν έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι ακόμη. Δεν παίζει πολύ από την πλευρά του Ολυμπιακός. Σέλεζι. Λαδάκης η κόντρα. Κρατάει ο παίκτης του Αστέρα. Ο Ριμπάρι ωραία τσιμπάει για τον Ροζέριο. Κίνηση του Αρσενίεβιτς παίρνει μπαλά. Τακουνάκι για τον Ρούμπιλ. Ο οποίος μπερδεύεται και μπάλα καταλήγει πλάγι. Γκόραν Ρούμπιλ, μόλις 8η συμμετοχή του. Να παίξει από την 22η αγωνιστική. Αγώνα απέναντι στο Ηρακλή. Ροζέριο. Παπάζογλου. Κατάλαβε το Λεζάι τι πάει να κάνει. Ούμπιδες για τον Νέμετ. Είναι δυνατή η παλιά. Νέμετ πρόλαβε παρόλα αυτά, αλλά δεν μπορεί να περάσει από τον Μπαρτολίνη. Μπάλα δεν βγαίνει. Μαζεύει ο Μπαστία και το μάτς συνεχίζεται. Λαδάκης. Ολυμπιακός μένει ψηλά και πρεσάρει. Λαδάκης γεμίζει με το αριστερό για τον Παπάζογλου. Πάλι ο Ντολεζάι πρώτος στην μπάλα. Μπερτόλντι. Ούμπιδες. Ούμπιδες παλεύει με τον Ουριμπάρι. Όμο με όμο η μάχη. Κερδισμένος ο παίκτης του Ολυμπιακού. Σέλεζι στην μπάλα στο Λαδάκι. Ο Ριμπάρι κοιτάζει τις επιλογές του και ψάχνει τον Παπάζογλου. Μπάλα περνάει. Τομάς πολύ ψηλά, πολύ δυνατά. Εκεί που είναι ο Σολάκης με τον Πουλίδο. Πουλίδο κοιτάζει την μπάλα, τη στέλνει στον Ακώστα. Ξανά ο Πουλίδο. Ο Μπαστία με τον Μπερτόλντι τώρα. Παίρνει την κεφαλιά ο Μπερτόλντι. Διώχνει πάλι ο Πουλίδο. Άλβαρες. Νέο γέμισμα εκεί που είναι ο Μπαρτολίνη. Ρούμπιλ. Χαμηλά δεν περνάει από το Ρόκα η παλιά του για τον Αρσενίεβιτς. Τώρα ο Σολάκης. Τρεις του Ολυμπιακού με τέσσερις του Αστέρα. Γυρίζουν κι άλλοι του Αστέρα. Φάουλ υπέρ των φιλοξενούμενων από τον Πουλίδο στον Σολάκη. Τώρα ανεβαίνουν οι ψηλοί του Ολυμπιακού. Ανεβαίνει και ο Ντολεζάι. Πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι. Τρία γκολ φέτος στο πρωτάθλημα. Σκόραρε την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στον Πανσεραϊκό. Για το φάουλ που θα εκτελέσει ο Ούμπιδες. Δύο λεπτά πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 45 στο παιχνίδι. Ο Ούμπιδες
στο φάουλ. Τείχος στην σωστή απόσταση από τον διαιτητή. Γεμάτη παίκτες στον γυμνάσιο. Παλιά από τον Φρανκού, κόρνερ. Τέταρτο για τον Ολυμπιακό στο μάτς. Ένα λεπτό ο εξτρά χρόνος. Μπίδες θα εκτελέσει και το κόρνερ. Ροζέριο και Φρανκού έχουν φύγει από την περιοχή και ο Αρσενίεβιτς μάλλον. Μπίδες εκτελεί, μπάλα. Μακρύνεται, υπάρχει φάουλ, έχει σταματήσει έτσι και της. Για φάουλ στον Παπάζογλου. Από τον Νέμετ. Διάρκεια του πρώτου. Ξανά εδώ. Ρωτσιά του Νέμετ δεν είχε δει. Αρσενίεβιτς, Παπάζογλου. Κυνηγάει ο Νέμετ. Φάνηκε και να τρέχει και με ιδιαίτερη άνεση. Να έχει κάποιο πρόβλημα. Και ακούω. Ντολεζάη γεμίζει. Πουλίδο. Ρόκας κατεβάζει. Λαδάκι. Φάρα. Τον Άλβαρες. Περνάει τη σέντρα του. Ρόλ σουτάρι. Παπάζογλου. Ο Παπάζογλου με τον Ντολεζάη. Υπάρχει φάουλ από τον επιθετικό. Ξανά η σέντρα του Φρανκού θα δούμε, περνάει τον Άλβαρες, περνάει και ο Τωμάς. Βάζουν Λουκάρι στο χέρι του Μέτρα. Βάζουν Λουκάρι. Αυτές τις συγκρίσεις του διαιτητή. Και να πει ο διαιτητής σε αυτές τις φάσεις. Αυτά τα αποκλειστικά είναι πολύ κοντινή απόσταση. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο κέρδος από τη μέση. Και πέρα αποφασίζει ο διαιτητής. Είδες τι κάνει ο Νέμετ Σολάκη, ο οποίος γυρίζει τον Μπερτόλτη χαμηλά. Λογικά είναι το πρώτο. Μίτσιο, ένα-ένα. Σόπαλες ομάδες πάνε. Ο Παπάζογλου είναι από το μισό μέτρο το σουτ. Πάνω στο χέρι του Ντολεζά. Είναι σίγουρο ότι έχει βρει στο χέρι του. Ο διαιτητής είναι. Ήταν σε καλή θέση, το έβλεπε. Τώρα από εκεί και πέρα εξαρτάται από αυτόν το τι θα αποφασίσει σε αυτή τη φάση. 1-1, ο Μπαστία άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό. Μπαστία που διαμαρτύρεται έντονα ακόμη στον διαιτητή του μάτς. Ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο. 1-0 ο Μπαστία στο 16. Ασίστ ο Ουντότζι, γκολ ο Μπαστία. Η ισοφάριση στο 23 με την κεφαλιά του Σολάκη. Αλλά βρήκε και στο κορμί του Αναστασόπουλου πριν καταλήξει στα δίχτυα από τη σέντρα του Ακώστα Σολάκης. Το 1-1. Αυτά έγιναν στο πρώτο ημίχρονο σε ένα πολύ ωραίο μάτς στην Τρίπολη. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστροφή στην Τρίπολη. 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου ημίχρονου. Βλέπετε τα στατιστικά μετά από τα πρώτα 45 λεπτά στο μάτς. Ισόπαλες οι δύο ομάδες. Με τον Αστέρα να ξεκινάει καλά, να μπαίνει μπροστά στο σκορ με το τέρμα που σημείωσε ο Μπαστία και τον Ολυμπιακό Βόλου να ισοχαρίζει με τον Σολάκη. 7 λεπτά μετά τον γκολ των γηπεδούχων. Το 20 και μετά ο Ολυμπιακός Βόλου ισορρόπησε και ήταν αρκετά καλός. Οι γηπεδούχοι έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπετε, ο Ουντότζι πριν γίνει η αλλαγή αναγκαστικά λόγω τραυματισμού δίνει την ασίστ για το 1-0 του Μπαστία στο 16. Ο σκόρερ των γηπεδούχων και εδώ το 1-1 με την κεφαλιά του Σολάκη. Μπάλα βρήκε και λίγο στον Αναστασόπουλο και κατέληξε στα δίχτυα. Τέταρτο γκολ για αυτόν φέτος. Δεύτερο σκόρερ στην ομάδα του στο πρωτάθλημα. Εδώ είναι η φάση που ίσως να μην είδατε ενδεχομένως μερικοί λόγω κάποιων μικρών τεχνικών προβλημάτων. Ένα χέρι που ζήτησε ο Αστέρας από το σούτ του Παπάζογλου. Η μπάλα
στο χέρι του Ντολεζάη. Πολύ κοντινή απόσταση στην κρίση του διαιτητή. Αυτός αποφασίζει σε τέτοιες φάσεις. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε τίποτα. Ο κύριος Μίτσος άφησε το μάτς να συνεχιστεί. Ίσως, επαναλαμβάνω, κάποιοι να μην είδατε αυτή τη φάση λόγω κάποιων μικρών τεχνικών προβλημάτων. Όλα έτοιμα για την εκκίνηση του δεύτερου ημιχρόνου με μία αλλαγή και είναι για τους φιλοξενούμενους. Πάμε στον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Ο Καλίφα Σανκαρέ θα περάσει να αγωνίσει ο χώρο, θα πάρει τη θέση του Τικάο. Μάλιστα, βγάζει χάφο προπονητής του Ολυμπιακού, ο κύριος Κατσαβάκης, για να βάλει έναν κεντρικό αμυντικό. Να δούμε πού ακριβώς θα τοποθετηθεί ο Σανκαρέ. Τον βλέπετε τον επίσης κεντρικό αμυντικό, όπως είναι και ο Τομάς, όπως είναι και ο Ντολεζάη. Πίσω πάει ο Σανκαρέ. Ο Ντολεζάη φαίνεται να έχει ανέβει λίγο. Ο Σανκαρέ πάει δίπλα στον Τομάς και ο Ντολεζάη, ναι, ανεβαίνει στην μεσαία γραμμή για να παίξει δίπλα στον Άλβαρες. Δύο αμυντικά χαφ. Αυτή είναι η αλλαγή του κυρίου Κατσαβάκη. Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι έχουν κάνει ήδη δύο αλλαγές. Αναγκαστικές και οι δύο. Ουντότζι και Αργυρόπουλος έφυγαν λόγω τραυματισμών από το μάτς. Μπήκαν στο μάτς ο Φρανκού και ο Ρούμπιλ. Θυμίζουμε για τους γηπεδούχους Αναστασόπουλος, τερματοφύλακας, δεξιά στην άμυνα. Ο Ρούμπιλ, αριστερά ο Ριμπάρη, Πουλίδο, Μπαρτολίνη, δύο στόπερ, Μπαστία, Λαδάκης, Αρσενίεβιτς, Φρανκού, Ροζέριο μπροστά τους. Όλοι αυτοί πίσω από τον επιθετικό τον Παπάζογλου, ο οποίος εδώ ψάχνει με τη μία τον Φρανκού. Ο Ρόκας παραχωρεί κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Γιακούποβιτς, Σέλεζη, Σανκαρέ, Τομάς, Ρόκας, Ντολεζάη, Άλβαρες, Ούμπιδες, Νέμεθ, Ακώστα και Σολάκης η 11. Κόρνερ για τους γηπεδούχους, τέταρτο στο παιχνίδι. Εκτελείται, η μπάλα απομακρύνεται από τον Σολάκη. Κατέβασε ο Αρσενίεβιτς, ο Ριμπάρη φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Περνάει τη σέντρα του, βγαίνει ο Γιακούποβιτς, φωνάζει. Με τη βοήθεια του Ντολεζάη η μπάλα φεύγει από την περιοχή. Λαδάκης, Τομάς. Κατεβάζει ο Λαδάκης. Πολύ ψύχρεμα, πολύ ωραία. Φρανκού. Βάλει δύο γκολ στο πρωτάθλημα απέναντι στην Εργοτέλη και τα δύο πανέμορφα. Και άλλο κόρνερ για τον Αστέρα. Πέμπτο στο παιχνίδι. Μπρέσκα, Ζαραδούκας και Ροντρίγκες σηκώθηκαν για ζέσταμα για τον Ολυμπιακό. Βλέπετε το Γιακούποβιτς που δίνει οι οδηγίες στους συμπαίκτες του για αυτό το κόρνερ. Εκτελεί ο Ροζέριο. Γιακούποβιτς δεν κάνει καλή έξοδο. Ίσως και να υπάρχει φάουλ στον Σανκαρέ. Το μάτι συνεχίζεται. Λαδάκη στη σέντρα τώρα. Απομάκρυνση από τον Ντολεζάη. Αρσενίεβιτς. Μπερδεύεται. Τελικά έβγαλε στον Ροζέριο. Νέα σέντρα. Ο Τομάς κεφαλιά προς τα πίσω. Νέα κεφαλιά. Ο Γιακούποβιτς μαζεύει. Δεν έχουν ανέβει συμπαίκτες του για να κάνει γρήγορα το βολέ τώρα. Το σκέφτεται. Εσείς ξαναβλέπετε την φάση. Γιακούποβιτς εντωμεταξύ εδώ βλέπετε το φάουλ στον Σανκαρέ. Που δεν δόθηκε και εν συνεχεία η κεφαλιά από τον Πουλίδο. Στα χέρια του Γιακούποβιτς εύκολα. Ίσως να μην πήγαινε καν στην εστία η κεφαλιά του Πουλίδο. Λάγιο με τον Ουριμπάρη. Παπάζογλου. Σε πολλές μάχες με τον Ντολεζάη στον πρώτο ημίχρονο. Τώρα μπήκε ένας φρέσκος κεντρικός αμυντικός, ο Σανκαρέ. Επίσης δυνατός. Ροζέριο στο έδαφος, φάουλ. Ροζέριο από το φάουλ του Σανκαρέ στο έδαφος. Τώρα είναι ο Ροζέριο πάνω από την μπάλα. Έχει πετύχει 4 γκολ στην καριέρα του με τον Αστέρα Τρίπολη σε πρωτάθλημα. Τα 3 είναι με πέναλτι. Όπως και αυτό που έχει πετύχει φέτος. Ροζέριο που αναλαμβάνει τα περισσότερα στημένα μαζί με τον Ριμπάρη για τους γηπέδουχους. Και αυτοί οι δύο είναι πάνω από την μπάλα. Είναι και ο Μπαστία λίγο πιο πίσω. Ο Μπαστία θα σουτάρει δυνατά πάνω στον Ούμπιδες που βγήκε από το τείχος μετά τις πάσες που άλλαξε με ο Ροζέριο με τον Ριμπάρη. Γέμισμα με τον Άλβαρες να απομακρύνει. Ο Μπαστία με το αριστερό δεν είναι καλό το σουτ. Θα χαθεί η μπάλα από τους γηπεδούχους και τώρα ο Ολυμπιακός φεύγει στην κόντρα. Δεν θα γίνει καλή παλιά από τον Ακώστα. Υπάρχει φάουλ υπέρ των φιλοξενούμενων.
χειρότερη εντός έδρας επίθεση στο πρωτάθλημα αυτή του Αστέρα. Σκόραρε, έφτασε τα 7 εντός έδρας γκολ ο Αστέρας, όσα έχει και ο Πανιώνιος. Οι δύο ομάδες που έχουν πετύχει τα λιγότερα γκολ στην έδρα τους. Φέτος οι γηπεδούχοι δεν έχουν νίκη σε μάτς που δεν ήταν μπροστά στο σκορ εντός έδρας. Ο Αστέρας δέχεται γκολ για 5ο συνεχόμενο παιχνίδι μέσα στην έδρα του. Ο Ολυμπιακός Βόλου σκοράρει για 4ο σερί μάτς εκτός έδρας, ισοφαρίζει το φετινό του ρεκόρ και έχει χάσει μόνο ένα παιχνίδι εκτός έδρας που στο ημίχρονο ήταν στην ισοπαλία 7 φορές είχε συμβεί πριν από το σημερινό μάτς. Είχε 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και χάσει ένα μάτς μόνο απέναντι στην Ξάνθη. Πουλίδο. Φρανκού. Μαρτολίνη. Ουριμπάρη. Ροζέριο στην κίνηση προσπαθεί και δεν μπορεί να περάσει από τον Σέλεζη. Διεθνής Ούγκρος. Έκοψε ο Σανκαρέ. Τομάς προλαβαίνει τον Παπάζογλου, απομακρύνει στα τυφλά. Πολύ μακριά στον Μπαρτολίνη φτάνει η μπάλα. Γκολ και φάσεις από όλα τα παιχνίδια της Super League. Σε εικόνα πολύ καλής ποιότητας, ψηλής ευκρίνειας στους υπολογιστές σας. Λίγο μετά το τέλος των αγώνων. Στο site του Nova Sports, www.novasports.gr. Ο Άλβαρες θέλει να βρει τον Ακώστα, ο Ρούμπιλ στέλνει την μπάλα στο Σολάκι. Νέμετ μένει όρθιος, πέρασε από δύο, πολύ καλή προσπάθεια του Νέμετ, ο οποίος χαμηλά βγάζει για τον Ούμπιδε στην πλάτη του Ριμπάρη. Ο Ούμπιδε σουτάρει, η μπάλα είναι corner. Πολύ καλή προσπάθεια. Ο Μαστασόπουλος φωνάζει σε όλους. Πώς πέρασε ο Νέμετ από τον Μπαρτολίνη που έκανε ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα. Εν συνεχεία το corner που παραχωρεί ο Ριμπάρη. Κοιτάξτε. Πολύ ωραία προσπάθεια του Νέμετ. Το corner για τους φιλοξενούμενους θα εκτελέσει ο Ούμπιδες. Το 5ο στο μάτς για τον Ολυμπιακό. Ο Φρανκού. Το σούτ από τον Ακώστα με πολλά φάλτσα. Η μπάλα θα φύγει. Πιάουτ. Πλάγιο. Κακό σούτ. Λαδάκης, Άλβαρες, Σολάκης με τον Λαδάκη, ο Λαδάκης απομακρύνει, ο Ακώστα, ο Άλβαρες, ο Νέμετ, ο Ρούμπιλ πάλι μπερδεύεται. Άλλη μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Θα εκτελέσει ο Ρόκας, ο Λαδάκης στην προβολή, Ακώστα, Ρόκας, δεν μπορεί να περάσει από δύο, ο Ρούμπιλ. Τον Αρσενίβιτς, ο Άλβαρες, στέλνει την μπάλα στον Αναστασόπουλο. Ντολεζάι, Ούμπιδες. Σέλεζη για τον Ντολεζάι. Τους γυρίζει χαμηλά για τον Σολάκη, ο Πουλίδο δεν απομακρύνει σίγουρα. Ο Σολάκης γυρίζει, τώρα ψάξε τον Νέμε, τον Μπαστία παρεμβαίνει, η μπάλα καταλήγει στον Αναστασόπουλο. Ρίσκαρε εκεί ο Πουλίδο, λίγο έλειψε να κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Απρόσεχτα εντελώς. Δεν το εκμεταλλεύτηκαν οι συμπαίκτες του. Μην ξεχνάτε και τον μεγάλο διαγωνισμό της Super League, που μπορείτε να κερδίσετε ένα διπλό VIP εισιτήριο για μάτς της επόμενης αγωνιστικής, για την 27η αγωνιστική, σε έναν από τους αγώνες Παναθηναϊκός Κέρκυρα, Καβάλα Ολυμπιακός Βόλο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, πολύ σημαντικά παιχνίδια. Το μήνυμά σας στο 54-350 και κερδίζετε ένα διπλό VIP εισιτήριο για τον αγώνα της αρεσκίας σας. Παναθηναϊκός Κέρκυρα Α, ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Καβάλα Ολυμπιακός Βόλου Α2 κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Ατρόμητος ΠΑΟΚ Α3 κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Τα στέλνετε στο 54-350 και μπορείτε να κερδίσετε ένα διπλό VIP εισιτήριο για αυτούς τους αγώνες για την 27η αγωνιστική. Άρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Μεγάλο διαγωνισμό τη Super League μέσω της Nova. Γιακούποβιτς δεν γεμίζει καλά, παρόλα αυτά η μπάλα φτάνει στον Ακώστα, Ντολεζάι, Σολάκης. Πολύ καλή συνεργασία με τον Νέμετ έχει ο Σολάκης. Καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Ο Άλβαρες για το Ρόκα. Κοντά του Ακώστα, ο Ρόκας. Ψάχνει το Σολάκη στην κίνηση, η μπάλα καταλήγει στον Νέμετ, το οποίο ανοίγει πολύ το κοντρόλ. Η μπάλα έχει βγει από την εντύπωση. Ναι, έχει σηκώσει το σημαίο και ο βοηθός. Γκολ δεν υπάρχει.
Άνοιξε το κοντρόλ ο Νέμετ. Ναι, έχει βγει αρκετά η μπάλα. Αναστασόπουλος γεμίζει ο Παπάζογλου την κεφαλιά. Ο Ρόκας για τον Ακώστα. Περισσότερο από αριστερά παίζει ο Ολυμπιακός Βόλου. Ο Σολάκης για τον Ακώστα. Ο Σολάκης μπαίνει στη φάση. Φάουλ υπέρ του Αστέρα. Εδώ είναι ο Ακώστα. Πολύ δουλειά από αυτόν. Και πολύ παιχνίδι από την πλευρά του από τον Ολυμπιακό. Από δεξιά ο Ούμπιδες και ο Σέλεζη. Δεν παίρνουν τόσο πολύ την μπάλα. Πουλίδο. Ευθείας out. Τον κύριο Δερμιτζάκη, όσο προλάβατε. Άρχισε τη χρονιά ως προπονητής του ΠΑΟΚ. Αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό Βόλου και ήρθε ισόπαλος 1-1. Όπως και σήμερα. 1-1 το μάτς. Ροζέριο, Παπάζογλου. Ριμπάρι. Σέντρα του πάνω στον Ούμπιδες πλάγιο. 55 λεπτά. Πάντα στο 1-1 με γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ανάληψη στο πλάγιο, δύο μπάλες στο γήπεδο. Ο Ριμπάρι ξανά ψάχνει τον Παπάζογλου, η μπάλα πέρασε, υπάρχει φάουλ στο Σανκαρέ. Γεμίζει ο Γιακούποβιτς. Σολάκης δυνατά ο Μπαρτολίνη. Μπαστία. Το λεζάει το σταμάτησε. Λαδάκης. Μεγάλη παλιά για τον Αρσενίεβιτς. Ο Ρόκας. Ο μακρινή. Πάλι στο Λαδάκη μπάλα. Φρανκού είναι κοντά. Το Λαδάκης με μεγάλη παλιά ξανά ψάχνει τον Αρσενίεβιτς. Τώρα τα κατάφερε. Τον βρήκε. Σενίβιτς που τρέχει τον Ρόκα. Ο Ρόκας μένει καλά στο μαρκάρισμα, όμως έχει βοήθεια και από τον Ακώστα. Η παλιά είναι για τον Ρούμπιλ, ο οποίος κάνει σέντρα. Η μπάλα κοντράρει. Ο Σανκαρέ απομακρύνει με τη βοήθεια αρχικά από τον Γιακούποβιτς. Αρσενίεβιτς, Μπαστία. Το σουτ χαμηλά ο Γιακούποβιτς μαζεύει. Στο 57, καλή στιγμή για τον Αστέρα. Γιακούποβιτς βγάζει την μπάλα πλάγιο γιατί έχει χτυπήσει το χέρι του. Στην αρχή της φάσης εδώ, μετά τη σέντρα του Ρούμπιλ. Στην προβολή του Παπάζογλου χτύπησε στο χέρι του. Εν συνεχεία το σουτ που έγινε μπλόκαρο τον οδοφύλακα του Ολυμπιακού και έβγαλε την μπάλα πλάγιο. Καλή στιγμή για τους γηπεδούχους στο 57. Εδώ είναι ο Ελβετός. Λάκης για τον Νέμετ. Τον έκοψε ο Μπαρτολίνη. Λαδάκης. Πιέζει ο Ντολεζάη. Ο Λαδάκης σκάβει αλλά στέλνει την μπάλα στο Ρόκα. Ακώστα. Δυνατά. Λαδάκης τα βάζει με τους συμπαίκτες του. Πολύ εκνευρισμένος. Φάουλ υπέρ του Παπάζογλου από τον Τομάς. Παπάζογλου που δίνει πολλές μονομαχίες. Το πρώτο ημίχρονο είπαμε με τον Ντολεζάη, πλέον με Τομάς και Σανκαρέ. Πάμε στον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Νέες οδηγίες από τον Παύλο Δερμιτζάκη προς τον Αντώνη Λαδάκη, λέγοντας του να έχει τόνο του στον ανασταλτικό τομέα, ώστε να μην γίνει ένας με έναν από Σολάκη Νέμεθ προς τους κεντρικούς αμυντικούς του Αστέρα Τρίπολης. Υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Αστέρας εντωμεταξύ, ο Αρσενίεβιτς από τον Ρόκα. Και πηγαίνει ο Ριμπάρι γρήγορα για να εκτελέσει με το αριστερό του πόδι από εκεί. Μπορεί να απειλήσει και απευθείας. Γιακούποβιτς θα βάλει δύο παίχτες στο τείχος. Ακώστα και Ρόκα. Στο 51 το λεπτό της αναμέτρησης. Φάουλ για τον Αστέρα. Πριν από δύο λεπτά είχε απειλήσει με τον Αρσενίεβιτς. Εκτελεστής ο Ριμπάρι. Χαμηλά, πολύ χαμηλά. Ο Σολάκης απομακρύνει πάνω στο Ροζέριο. Σουτ out. Στο 59 είπαμε. Ξανά η φάση. Ο
Αστέρας ψάχνεται αρκετά από τον άξονα για να βγει στην επίθεση και ίσως και λίγο από τη δεξιά πλευρά με τον Αρσενίωιτς, καθόλου από αριστερά. Μπαστία. Φρανκού. Κόντρα με τον Μπαστία, στέλνει την μπάλα στα χέρια του Γιακούποβιτς. Από την άλλη πλευρά, Ολυμπιακός Βόλου, είπαμε, περισσότερο από αριστερά. Καθόλου δεξιά σε αντίθεση με τους γηπεδούς. Μπαστία. Βαλιάνη για τον Παπάζογλου. Έχει ανέβει ο Ριμπάρη στήριγμα. Του δίνει την μπάλα. Λείπει από την περιοχή βέβαια ο Παπάζογλου. Θα ξαναπάρει την μπάλα τον Ριμπάρη. Γυρίζει χαμηλά για τον Αργεντινό. Σανκαρέ, η μπάλα από τις κόντρες καταλήγει στον Ριμπάρη. Η σέντρα του. Ψύχρεμα. Πολύ ψύχρεμα ο Ρόκας. Γυρίζει στο Γιακούποβιτς. Ποιος χαμογελάει. Την ηρεμία του αμυντικού του και τα λένε οι δυο τους. Τι σκέφτηκε να κάνει εκεί ο Ρόκας και το έκανε άψογα. Πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Αρσενίεβιτς, καλή κίνηση ο Φρανκού. Ο Αρσενίεβιτς κράτησε και έδωσε στο Ρούμπιλ που ανέβηκε από δεξιά. Αυτός ψάχνει τον Φρανκού. Αν βγει η μπάλα είναι υπέρ του Αστέρα. Δεν βγήκε. Τομάς ρισκάρει εκεί. Κλείνεται στη γωνία. Απομακρύνει εν τέλει και η μπάλα δεν βγαίνει πλάγιο. Ο Λαδάκης. Ο Πουλίδο καθυστερεί. Πέρασε τελικά για το Λαδάκη. Ο Ρόκας σε πλάγιο. Πέρσι ήταν συμπαίκτες οι δυο τους. Λάγιο εκτελείται γρήγορα για τον Αρσενίεβιτς. Καλύπτει το Ρόκα ο Άλβαρες και ο Ακώστα έχουν γυρίσει και μαρκάρουν τον Αρσενίεβιτς, ο οποίος τους πέρασε. Φτάνει στην περιοχή, γυρίζει χαμηλά. Η προβολή βγάζει την μπάλα από την περιοχή. Άλβαρες. Ο Νέμετ με το κορμί του. Ο Λαδάκης απομακρύνει και κερδίζει και φάουλ. Έχει μείνει πεσμένος ο Άλβαρες στον αγωνιστικό χώρο. Σηκώνεται, δεν έχει κάτι. Βλέπετε τον Αρσενίεβιτς, ο οποίος έμεινε όρθιος εκεί παρά το τράβηγμα του Άλβαρες. Και κάπου εδώ χτύψει και ο Άλβαρες. Στην προβολή του Αρσενίεβιτς. Φάουλ για τον Αστέρα, 62ο λεπτό στο μάτς. Ο Ριμπάρη με πολλά φάλτσα, η κεφαλιά πάνω από την εστία του Γιακούποβιτς. Out. Δεν ενοχλεί το Ελβετός. Παλιά του Μπαρτολίνη. Ολυμπιακός Βόλου δεν έχει ανεβάσει ταχύτητα προς το παρόν στο δεύτερο ημίχρονο. Περιμένει τον Αστέρα, ο οποίος ξαναπαίρνει την μπάλα. Έχει προειδοποιήσει τρεις φορές, δίχως να απειληθεί ο Γιακούποβιτς. Πάρα πολύ. Μια φορά που χρειάστηκε να επέμβει, ανέβη εύκολα ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Ο Φρανκού στο έδαφος, καλό φάουλ. Πολλά φάουλ από τους παίκτες του Ολυμπιακού, αχρίαστα φάουλ, που φέρνουν την ομάδα, την κλείνουν στη μεγάλη περιοχή της. Χωρίς τείχος το φάουλ που θα εκτελέσει ο Ριμπάρη. Ο Ριμπάρη και πάλι πολλά φάλτσα. Ο Σανκαρέ πιο ψηλά από όλους. Ο Ακώστα. Ρούμπιλ. Ο Ριμπάρη δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Πατήρησε από τον διαιτητή στον Πουλίδο και τον Άλβαρες. Ηρεμία λέει ο Άλβαρες στον Πουλίδο, αλλά τους έχει γίνει στη φάση. Υπάρχει κι άλλος τραυματίας. Ο Σανκαρέ είναι. Πάμε στον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Βασίλη. Πάολο Ερμιτζάκη ζητάει ψηλά πίεση από τους παίκτες του ώστε να κρατήσουν το ενδιαφέρον στα καρέ του Γιακούποβιτς και να συνεχίσουν τον ίδιο ρυθμό. Πιστεύει στον τρόπο από τον οποίο αγωνίζονται οι ποδοσφαιριστές του. Τα μαρκαρίσματα στην περιοχή πάντα συμβαίνουν αυτά σε στημένες φάσεις. Μπαρτολίνη τρέχει με τον Έμετ. Δεν το σκέφτεται, παραχωρεί πλάγιο. Ρόκας ανεβαίνει για να εκτελέσει. Γρήγορα για τον Ακώστα. Στην κίνηση με τον Ρούμπιλ. Προσπάθησε να περάσει, δεν τα κατάφερε. Ο Ρούμπιλ προλαβέ. Αρσενίεβιτς. Ρούμπιλ μακριά. Παπάζογλου με τον Τομάς. Ο Τομάς την προβολή. Σανκαρέ. Τρέχει τον τερματοφύλακα του Γιακούποβιτς, ο οποίος θα προλάβει.
και παραχωρεί ένα πλάγιο για να μην πει σε περιπέτειες. Πλάγιο που αφήνει ο Ροζέριο για να εκτελέσει ο Ριμπάρη. Πλάτη ο Παπάζογλου, το Σανκάρε. Κέρδισε τη μάχη ο Σενεγαλέζος. Ντολεζάη, Σολάκης πρόλαβε. Ξανά για τον Ντολεζάη στην πλάτη του όμως. Ο Λαδάκης κέρδισε πάλι από τον άξονα γήπεδο. Έχει υπάρχει φάουλ νωρίτερα από τον Ουριμπάρη και κάρτα. Στο 65. Πρώτη κάρτα σε παίχτη των γηπεδούχων είναι στον Ουριμπάρη, για να δούμε. Ναι, σωστή είναι. Και με τις κάρες σηκωμένες κιόλας. Σολάκης θα σηκωθεί σιγά σιγά. Μερικοί έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους κι αλλού. Κάτι σημαντικό πρέπει να συμβαίνει, τέλος πάντων. Ούμπιδες για τον Σολάκη, δύο τακουνάκια από τους φιλοξενούμενους που δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Ο Ροζέριο χάνει από τον Σέλεζη, ο Ντολεζάη για τον Ούμπιδες, ο Πουλίδο μακριά. Σανκαρέ παίρνει άλλη μία μάχη από τον Παπάζογλου, με φάουλ λέει ο διαιτητής, ενώ η μπάλα έχει καταλήξει στους γηπεδούχους. Αφήνει ο Φρανκού για τον Ουριμπάρη. Πιο γρήγορα ζητάει ο κόσμος, πιο γρήγορα λέει και ο Πουλίδο στον Ουριμπάρη. Ο Λαδάκης πάει κοντά του για να αλλάξουν την μπάλα. Επιτέλους εκτελέστηκε το φάουλα τον Ουριμπάρη. Ποιος χαμηλά κάνει λάθος, στέλνει την μπάλα στον Ούμπιδες. Σέλεζη. Πλάγιο. Σολάκης, ο Πουλίδο. Σέλεζη, Σολάκης με τον Ούμπιδες. Παίζεται λέει ο βοηθός. Μπροστά στη φάση, είπε στο διαιτή να αφήσει το μάτς να εξελιχθεί. Πλάγιο για τον Αστέρα με τον Ουριμπάρη πάλι. Απευθείας στον Ντολεζάη. Και αυτός με τη σειρά του πάλι δίνει σε αντίπαλο. Μπαστία, διαγώνια, μεγάλη παλιά για τον Αρσενίεβιτς. Η ευκαιρία του Αστέρα. Ο Αρσενίεβιτς σουτάρει πάνω στον Τομάς που πρόλαβε να καλύψει. Άργησε ο Αρσενίεβιτς να εκτελέσει. Ήρθε ο Τομάς, κάλυψε τον Ρόκα και παραχώρησε πλάγιο στο 67. Εξαιρετική παλιά στην πλάτη του Ρόκα. Θα μπορούσε να το κάνει εκεί ο Αρσενίεβιτς στο σούτ. Εν τω μεταξύ πάλι φωνές για πέναλτι. Όσο βλέπατε το replay, ο Ροζέριο γελάει. Διαιτής εν τω μεταξύ βγάζει κάρτα στον Παπάζογλου. Στο 67. Για να δούμε. Τσιμπάει την μπάλα ο Ροζέριο. Ο Σανκαρέ βρίσκει τον παίχτη. Όχι την μπάλα, υπάρχει επαφή. Δικαιολογημένα ζητούν οι γηπεδούχοι πέναλτι εδώ. Παπάζολου εξαιτίας των διαμαρτυριών δέχεται κίτρινη κάρτα. Ο Ζαραδούκας εδώ μεταξύ ετοιμάζεται για τον Ολυμπιακό Βόλου για να περάσει στο μάτς. Το μάτς γεμίζει, offside υπάρχει. Και από το παιχνίδι θα φύγει Βασίλη ποιος. Θα αποχωρήσει ο Κριστιαν Νέμετ. Αριστερό μπακ για να πάρει τη θέση του Νέμετ ενός μέσω επιθετικού. Ολυμπιακός Βόλου ξεκουράζει παίχτες σήμερα, παίχτες βασικούς. Δεν ανεβάζει ρυθμό, δεν ανεβάζει ταχύτητα. Αλλάζει μέσω επιθετικούς με αμυντικούς. Ο στόχος να κρατηθεί αυτή η ισοπαλία. Φεύγει ο Νέμετ λοιπόν από το μάτς για να πάρει τη θέση του ο Ζαραδούκας, που πάει αμέσως αριστερά και προωθείται ο Ρόκας στη μεσαία γραμμή. Στο 68 πλέον είναι ο Ντολεζάη, ο Άλβαρες και ο Ρόκας, τρία αμυντικά χαφ με ανασταλτική λειτουργία. Εν τω μεταξύ ο Άλβαρες ρωτάει ποιος θα είναι από τους τρεις αυτός που θα κάτσει μπροστά από τα δύο στόπερ και ενημερώθηκε ότι ήταν αυτός και λέει στον Ντολεζάη μακριά από την μπάλα όλα αυτά ότι πρέπει να προωθηθεί να βοηθήσει την επίθεση. Παπάζογλου στο έδαφος, φάουλ. Λαδάκης αφήνει την εκτέλεση, αφήνει και ο Ρούμπιλ για τον Ουριμπάρη.
Άλλη ο Ριμπάρη. Άλλη ο Σέλεζη απομακρύνει. Ο Ακώστα την κεφαλιά. Σολάκης με το λαδάκι. Πήρε την μπάλα ο Σολάκης. Έρχεται ο Ροζέριο. Πολύ γρήγορο. Σολάκης με το κορμί του και την εμπειρία του. Φάουλ του Ροζέριο. Φάουλ του Ροζέριο από πίσω. Πέσε με πολύ άσχημο τρόπο πάνω στον Σολάκη. Εδώ είναι ο Βραζιλιάνος. Δείτε. Πάρα πολύ άσχημο φάουλ. Φάουλ για κάρτα. Αυτό λέει και ο Σολάκης στο βοηθό. Κάρτα δεν βγήκε. Ούμπιδες. Σου τον Τολεζάι, μπάλα κοντράρι, φτάνει στον Μπαστία. Τους απέφυγε ωραία τον Τολεζάι. Προσπαθεί να βρει τον Ροζέριο, κόψε ο Άλβαρες. Λαδάκης για τον Ρούμπιλ. Σανκαρέ έχει βρεθεί εκεί, είναι πολύ μακριά τη θέση. Το Ρούμπιλ τον περνάει εύκολα και γυρίζει για τον Ροζέριο. Ευκαιρία του Αστέρα. Ροζέριο σουτάρει, μπάλα κοντράρι. Εκείνο Ούμπιδες που θα απομακρύνει. Πάνω στο λαδάκι. Ωραίο κοντρόλ. Έχει ανοιχτεί ο Ρούμπιλ και παίρνει την μπάλα. Να μιλά για τον Αρσενίεβιτς, ο οποίος περνάει, κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, γυρίζει και πάλι άμυνα του Ολυμπιακού βγάζει την μπάλα από την περιοχή σχετικά εύκολα. Στο έδαφος ο Σολάκης, το μαρκάρισμα του Πουλίδο, αφήνει το μάτσο ο κύριος Μίτσιος που ήταν κοντά. Για να δούμε, τον έχει βρει τον Σολάκη ο Πουλίδο. Πουλίδο που εδώ έχει την μπάλα στο 71. Φρανκού ζητάει μπάλα από τον Ρούμπιλ και την παίρνει με τον Ζαραδούκα εκεί αριστερά πλέον. Πάλι ο Ρούμπιλ. Φρανκού. Πέρασε. Ο Άλβαρες βάζει την προβολή. Στέλνει την μπάλα στον Μπαστία. Σκάβει για τον Ουριμπάρη. Στην κίνηση προσπαθεί. Δεν τα καταφέρει να περάσει από τον Σέλεζη. Κρατάει την μπάλα. Ούτε τώρα θα πέρασε από τον Ούγκρο. Ούμπιδες. Απομονωμένος ο Σολάκης με τρεις του Αστέρα. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Λαδάκης. Σκάβει για τον Αρσενίεβιτς. Εύκολα ο Γιακουμπόβιτς. Ποιος γρήγορα κάνει βολέ για τον Σολάκη. Και πάλι είναι απομονωμένος. Πάλι με τρεις παίκτες του Αστέρα. Μπαρτολίνη στέλνει την μπάλα στον Ακώστα που ήρθε να βοηθήσει τον Σολάκη. Αυτός ψύχρεμα στον Ρόκα. Σολάκης πάει την μπάλα ωραία για τον Ζαραδούκα. Ζαραδούκας πάνω στην γραμμή αριστερά. Πολύ μόνος. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Φτάνει μέχρι την περιοχή. Γυρίζει για τον Σολάκη, τον οποίο θα σταματήσει πολύ όμορφα ο Μπαρτολίνη. Φρανκού. Ο Άλβαρες σε πλάγιο. Ο Βασίλη Κωνσταντόπλε, αν κατάλαβες τι είπε ο Άλβαρες στον προπονητή του, γιατί κάτι γύρισε και είπε στον πάγκο. Ο Αργεντινός είπε προς τον κύριο Κατσαβάβικη πως είμαι μόνος, έχω προβλήματα. Και αν και υπάρχουν στο γήπεδο ο Ντολεζάι και ο Ρόκας, έτσι. Έτσι ακριβώς. Έχει πρόβλημα εκεί μπροστά από τα δύο στόπερ ο Άλβαρες και ενημερώνει τον προπονητή του να κάνει κάτι να τον βοηθήσει. Ο Ριμπάρη, καλή μπαλιά για τον Φρανκού, πέρασε η μπάλα όμως. Τώρα κάνει κοντρόλ ο Φρανκού, ο οποίος γυρίζει πολύ ωραία και σουτάρει. Καλό shoot out στο 73. Εδώ είναι ο Φρανκού. Δύο γκολ έχει βάλει φέτος, είπαμε, στο πρωτάθλημα με τον Εργοτέλη και τα δύο πανέμορφα και εδώ πήγε να βάλει ένα ακόμη πάρα πολύ ωραίο γκολ. Γιακούποβιτς γεμίζει. Μπαρτολίνη παίρνει την κεφαλιά. Ντολεζάι πάνω στον Ουριμπάρη. Ο Αστέρας ελέγχει απόλυτα το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα που οι φιλοξενούμενοι ετοιμάζουν τον Μπρέσκα για να περάσει το παιχνίδι, τον πρώτο του σκόρερ. Έρχεται στον πάγκο της ομάδας του για να αλλάξει ο Μάριο Μπρέσκα και να περάσει ίσως για το τελευταίο τέταρτο του μάτς στο γήπεδο. Ο Φρανκού τώρα είναι αριστερά με το Σανκαρέ, είναι πιο γρήγορος. Πρόλαβε και κάνει τη σέντρα, διώχνει ο Γιακούποβιτς. Μπαίνει στη φάση ο Μπαστία, πρόλαβε ο Άλβαρες. Ο Λαδάκης στο σουτ, πολύ ψηλά, out. Εδώ είναι ο Κατσαβάκης, ανήσυχος. Πράγματα δεν πάνε καλά για την ομάδα του. Ο Αστέρας έχει απειλήσει 5 φορές το δεύτερο ημίχρονο. Με την φάση του Φρανκού να είναι η καλύτερη στο μάτς.
Ολυμπιακός δεν μπορεί να απειλήσει τον τερματοφύλακα του Αστέρα, τον Αναστασόπουλο. Ετοιμάζει αλλαγή και ο Αστέρας, Βασίλη Κωνσταντόπουλε. Μόλις πριν από λίγο ο κύριος Δερμιτζάκης φώναξε τον Κώστα Φορτούνη. Μεσοεπιθετικά θα αλλάξει κάτι ο Παύλος Δερμιτζάκης. Να του ψάχνει τρόπο να φτάσει σε δεύτερο γκολ. Παπάζογλου με πλάτη τον Τομάς τώρα. Δεν περνάει. Άλβαρες, Ρόκας. Έχει χώρο και μπορεί να προωθεί την μπάλα. Τώρα το αντιλαμβάνεται και το κάνει. Μπαλιά του όμως εν συνεχεία δεν είναι καλή. Θα λύγει στον Μπαρτολίνη, ποιος αφήνει στον Αναστασόπουλο. Πουλίδο. Λαδάκης βάζει το κορμί του, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Ντολεζάη. Φάουλ έχει γίνει από τον Ρόκα πάνω στον Λαδάκη. Φάουλ που εκτελεί γρήγορα ο Ροζέριο για τον Μπαστία. Μόνος του αριστερά είναι ο Ριμπάρη. Παίρνει την μπάλα. Ο Ροζέριο κάνει καλή κίνηση. Ο Ριμπάρη κρατάει όμως. Συγκλίνει, αφήνει για τον Μπαστία. Από την πίεση του Ούμπιδες πέρασε ο Μπαστία. Κίνηση του Ριμπάρη, ο Μπαστία κρατάει την μπάλα και σουτάρει χαμηλά. Ο Γιακούποβιτς ελέγχει μπάλα out στο 76. Μπορεί ο Αστέρας να έχει την κυκλοφορία της μπάλας, αλλά φαίνεται να έχει στερέψει από ιδέες η ομάδα. Έχει τρέξει πάρα πολύ, έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ την μπάλα. Φτάνει στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποια έμπνευση που να δημιουργήσει μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Ίσως αυτό να μπορεί να το προσφέρει ο Φορτούνης, που θα μπει στο μάτς στη θέση του Ροζέριο, όπως με ενημέρωσε μόλις ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος. Πρέπει να περιμένει την πρώτη διακοπή για να μπει στο μάτς ο Φορτούνης. Τώρα ο Γιακούποβιτς έχει την μπάλα και με τα χέρια δίνει στον Σανκαρέ. Ο οποίος γεμίζει για το Σολάκη και αυτός έχει τρέξει πάρα πολύ και τα χρόνια έχουν περάσει έτσι κι αλλιώς. Στο 36 του Σολάκης, τόσο τρέξιμο, ίσως να είναι αυτός που θα δώσει τη θέση του στον Μπρέσκα. Θα δούμε. Δίνει οδηγίες αυτή τη στιγμή ο κύριος Κατσαβάκης στον Μπρέσκα. Για τον Αστέρα το πλάγιο, το κέρδισε ο Ασενίεβιτς από τον Ζαραδούκα. Τώρα η αλλαγή του Φορτούνη με τον Ροζέριο. Ολοκληρώνει τις αλλαγές του ο Δερμιτζάκης. Και τώρα ο Μπρέσκα, σε λίγο μάλλον θα μπει στο μάτς. Θέση του Ακώστα, όχι του Σολάκη, τους κρατάει μέσα στο γήπεδο και τους δύο επιθετικούς του. Έχει και Μπρέσκα και Σολάκη. Μπαρτολίνη γεμίζει. Ο Παπάζογλου πολύ ψηλά. Ο Τομάς προλαβαίνει την κόντρα που έβαλε ο Παπάζογλου και απομακρύνει στο Σολάκη. Ούμπιδες. Δυνατά ο Μπαστία. Πολύ ωραία προβολή. Παίρνει την μπάλα. Φρανκού. Βρίσκει χώρο. Ανοίγει στον Ριμπάρη. Ριμπάρη τώρα τη σέντρα του. Φεύγει η μπάλα την περιοχή από τον Ρόκα. Ούμπιδες. Ντολεζάη ξανά για τον Ούμπιδες. Από την πίεση του Φρανκού, ο Σέλεζη μακριά. Μπαρτολίνη. Λαδάκης. Φορτούνης. Λάθος. Ο Ούμπιδες. Ντολεζάη για το Σολάκη. Σολάκης με τη μία ανοίγει στο Ζαραδούκα. Ωραία, ξεδιπλώνει το Ολυμπιακός εδώ. Ζαραδούκας βρίσκει λίγο χώρο. Πλησιάζει την περιοχή για τον Σολάκη. Θα χαθεί η μπάλα από τρεις παίχτες του Αστέρα, οι οποίοι έπεσαν αμέσως πάνω του για να του πάρουν την μπάλα. Φορτούνης για τον Παπάζογλου, ο οποίος δεν κοίταγε την μπάλα. Παρ' όλα αυτά βάζει δύσκολα στον Σανκαρέ. Τον πιέζει. Ο Σανκαρέ ελέγχει. Φτάνει μέχρι το κόρνερ για να παραχωρήσει πλάγιο. Πρόλαβε. Φίλοι του Αστέρα ζητάνε από την ομάδα να ανέβει στην επίθεση, να ψάξει για την νίκη. Έχει προσπαθήσει πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Φέτος έχει μεγάλο πρόβλημα στην έδρα της. Παπάζογλου με πλάτη το Σανκαρέ. Γυρίζει δεύτερο δοκάρι. Δεν είναι κανείς. Βγαίνει ο Γιακούποβιτς από την περιοχή του. Καλύπτει την μπάλα η οποία καταλήγει out. Πολύ αγωνία και πολύ κρύο στις κερκίδες όσο νυχτώνει. Αλλαγή ο Μπρέσκα στο μάτς αντί του Ακώστα. Κλείνει τις αλλαγές του και ο Κατσαβάκης. Αλλαγή
Στο 79. Μάριο Μπρέσκα. Μπαίνει στο γήπεδο. Πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού. Έχει 4 γκολ στα 4 τελευταία παιχνίδια της ομάδας στο πρωτάθλημα. Εδώ είναι ο Μπρέσκα. Υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Κυνηγάει τον Ρούμπιλ. Μπήκαμε στο 80 λεπτό. Πάντα στο 1-1 με τα δύο γκολ από το πρώτο ημίχρονο. Το γκολ του Μπαστία για το 1-0 του Αστέρα και το γκολ του Σολάκη για το 1-1 του Ολυμπιακού. Γεμίζει ο Μπαρτολίνη. Διαγώνια για τον Φρανκού. Κεφαλιά του Ζαραδούκα σε πλάγιο. Στην 30 τον αμυντικό χαφ του Ολυμπιακού Βόλου. Πλέον ο Ντολεζά είναι αυτός που έχει μείνει μπροστά από τα δύο στόπερ. Ο Άλβαρες παίζει δεξιά του, ο Ρόκας αριστερά του. Ο Μπρέσκα μένει αριστερά στην επίθεση. Σολάκη στην κορυφή αυτή και ο Ούμπιδες δεξιά. Λαδάκης. Το Φορτούνι έψαχνε. Διώχνει ο Σανκάρε. Πολύ ψηλά. Μπαρτολίνη παίρνει την κεφαλιά. Ντολεζάι. Ο Ρούμπιλ. Ο Άλβαρες πάει να πιέσει τον Μπαστία, ο οποίος κερδίζει φάουλ. Το οποίο εκτελεί γρήγορα. Πολύ ωραία για το Φρανκού. Ρούμπιλ. Αρσενίεβιτς με τον Τομάς. Λιστράει ο Τομάς. Βρίσκει χώρο ο Αρσενίεβιτς. Πήρε μια κόντρα. Όχι δεύτερη, έτσι κι αλλιώς είναι κόρνερ. Λάθος η υπόδειξη αρχικά του διαιτή. Διορθώνει. Έκτο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Πηγαίνει ο Ριμπάρη. Τελείω ο Ριμπάριο, ο Ιακούποβιτς βγαίνει και διώχνει με γροθιές. Ούμπιδες με τον Μπρέσκα να περιμένει την παλιά του Αργεντινού. Βάζει την κόντρα ο Φορτούνης και τον εμποδίζει. Λαδάκης. Έχει μείνει δεξιά ο Ριμπάριο. Ο Λαδάκης κάνει κακή παλιά. Ο Ιακούποβιτς εύκολα θα μαζέψει. Κουρασμένος ο Αντώνης Λαδάκης. Ζητά συγγνώμη από τους υπόλοιπους. Με την παλιά που έκανε στην ομάδα στον Ολυμπιακό γρήγορα. Ο Ιακούποβιτς το βολέ. Βρίσκει τον αμαρκάρι στο Ούμπιδες. Μπροστά του είναι ο Μπρέσκα και στην περιοχή ο Σολάκης. Ο Μπρέσκα παίρνει την μπάλα. Κάνει τη σέντρα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Παραχωρεί ο Μπαρτολίνη. Δεύτερο στο δεύτερο ημίχρονο για τους φιλοξενούμενους. Έκτος το μάτς. Εκτελείται γρήγορα. Αλλά περνάει από όλους και φτάνει στο Ρούμπιλ. Ροκάς. Στα χέρια του Αναστασόπουλου. Ποιος με τα χέρια γρήγορα για τον Μπαστία. Φορτούνης. Μπαστία. Ουριμπάρη. Φορτούνης. Λιστράει. Έρχεται ο Ρόκας. Βάζει την προβολή. Φάουλ. Φορτούνης. Φρανκού. Με τον Ζαραδούκα. Αλλάζει κατεύθυνση και σουτάρει ο Φρανκού. Καλό είναι κόρνερο για Γιακούποβιτς στο 83. Έβδομο στο μάτς για τους γηπεδούχους. Πάλι ο Φρανκού προσπάθησε με εντυπωσιακό τρόπο να σκοράρει. Η καλύτερη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για τους γηπεδούχους. Εδώ είναι ο Γιακούποβιτς. Κόρνερ για τον Αστέρα με τον Μπαστία στο 83. Πρώτο δοκάριο. Σανκαρέ κεφαλιά προς τα πίσω. Περνάει από την άλλη πλευρά. Τρέχει ο Ρόκας. Μόσες δυνάμεις έχει. Θα παραχωρήσει πλάγιο. Ζητάει ο Φρανκού μπάλα. Πλάγιο εκτελείται. Αρσενίεβιτς θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί. Τη χάνει και τώρα κίνδυνος για τον Αστέρα. Η παλιά είναι για τον Μπρέσκα. Ο Αναστασόπουλος μένει στην εστία του. Από την απέναντι πλευρά είναι ο Σολάκης. Ο Μπρέσκα συνεχίζει την προσπάθειά του. Σουτάρει out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Στο 84 ο Μάριο Μπρέσκα ξέρει ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Το μάτς δεν σταματάει βέβαια. Συνεχίζεται αμέσως με τους γηπεδούχους να παίρνουν την μπάλα. Ο Πουλίδο. Ο Λαδάκης με πολύ χώρο και προωθείται. Στην περιοχή είναι μόνο ο Παπάζογλου βέβαια. Φρανκού. Συγκλίνει. Βρίσκει και αυτός χώρο. Λάθος. Ο Άλβαρες απομακρύνει. Ο Αστέρας βέβαια δεν έχει άλλη επιλογή. Πρέπει να το πάρει αυτό το μάτς. Πρέπει να παίξει επίθεση. Η ισοπαλία δεν είναι καλή για αυτόν. Θέλει νίκη από αυτό το παιχνίδι και την ψάχνει με όποιο τρόπο μπορεί.
Ο Μπαστία χάνει από το Σέλεζι. Ποιος απομακρύνει στα τυφλά πάνω στο λαδάκι με τη μία. Αυτός έξυπνα για τον Παπάζογλου. Ποιος χάνει από το Σανκάρε. Το Λεζάι. Σολάκης. Ρούμπιλ. Φορτούνης. Ο οποίος σκάβει πάνω στον Τομάς. Κακή ενέργεια από τον Φορτούνη εδώ. Πρόλαβε ο Ρούμπιλ. Αρσενίεβιτς μόνο με τον Ζαραδούκα μπροστά του. Αρσενίεβιτς γυρίζει χαμηλά. Shoot out από τον Φρανκού στο 85. Φάσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Εδώ είναι το γύρισμα του Αρσενίεβιτς και το σουτ του Φρανκού στην κίνηση. Εστία του Γιακούποβιτς, ο Ρόκας. Μπρέσκα για το Ρόκα. Κίνηση του Ούμπιδες, διαγώνια. Από την άλλη πλευρά ανεβαίνει ο Σέλεζι, τον είδε ο Ρόκας. Κρατούν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Ο Άλβαρες πολύ ωραία. Σέλεζι. Τυχερός πήρε την κόντρα από τον Μπαστία. Τον πέρασε. Έχει δυνάμεις ο Σέλεζι. Στο Σολάκι. Ξανά για τον Ούγκρο. Ο οποίος αφήνει χαμηλά στον Μπρέσκα. Ψάχνει λίγο χώρο για να σουτάρει. Δεν τον βρίσκει. Είναι πέντε παίχτες εκεί του Αστέρα πίσω από την μπάλα. Οι κόντρες δεν τον ευνοούν. Ο Λαδάκης. Αρσενίεβιτς. Ρούμπιλ. Πρόλαβε. Και είναι καλή η παλιά του. Βγαίνει ο Γιακούποβιτς. Υπάρχει και offside. Έχει σηκώσει ο βοηθός. Ο Παζογλου διαμαρτύρεται για την υπόδειξη του βοηθού στο 86. Δεν βλέπουμε την ώρα που φεύγει η μπάλα. Είναι μια πολύ όμορφη κολόνα εκεί μες στη μέση. Δεν βλέπουμε την ώρα που φεύγει η μπάλα από το πόδι του συμπαίκτου του Παπάζογλου, που είναι ακριβώς και αν καλύπτεται. Ο Ριμπάρι με τον Ούμπιδες. Η μπάλα θα καταλήξει out. Ξεχνάτε τον μεγάλο διαγωνισμό της Super League. Κερδίστε ένα διπλό VIP εισιτήριο για την 27η αγωνιστική σε έναν από τους αγώνες Παναθηναϊκός Κέρκυρα, Καβάλα Ολυμπιακός Βόλου και Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Στείλετε SMS στο 54-3-50 και κερδίζετε ένα διπλό VIP εισιτήριο για τον αγώνα της αρισκίας σας. Παναθηναϊκός Κέρκυρα Α1 κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Καβάλα Ολυμπιακός Βόλου Α2 κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Ατρόμητος ΠΑΟΚ Α3 κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Ο Ριμπάρι γυρίζει χαμηλά. Ο Ζαραδούκας απομακρύνει σε πλάγιο. Φορτούνης. Φρανκού. Γυρίζει άλλο ένα σου, το Γιακούποβιτς στη γωνιά του. Σε κόρνερ. 8 για τους γηπεδούχους. Μιλούν με αρκετή συχνότητα την εστία του Ολυμπιακού. Ψάχνουν ένα πολύτιμο γκολ, μια πολύτιμη νίκη. Εκτελεί ο Μπαστία χαμηλά πρωτοδοκάρι. Διώχνει ο Τομάς. Αρσενίεβιτς δεν πρέπει να ρισκάρει εκεί. Πήγε να κάνει κάτι παραπάνω, μια τρίπλα παραπάνω και έχασε την μπάλα. Ο Μπρέσκα. Ο Αρσενίεβιτς βάζει την κόντρα. Ρόκας περνάει για το Σολάκι, ο οποίος δεν είναι offside, αλλά έχει βγει πολύ από την περιοχή. Μπρέσκα έχει μείνει πεσμένος τραυματίας στον αγωνιστικό χώρο εντωμεταξύ. Ο Ούμπιδες κάνει τη σέντρα, μαζεύει Αναστασόπουλος. Ο οποίος με τα χέρια δίνει γρήγορα στον Πουλίδο. Ο Μπρέσκα σιγά σιγά σηκώνεται. Την ώρα που ο Άλβαρες ζητάει τους αντιπάλους να βγάλουν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Μπαστία. Δυνατά ο Ούμπιδες. Φάουλ. Τώρα νεύρα του Μπαστία με τον Άλβαρες. Με το διαιτή να μην κοιτάει και αυτά είναι επικίνδυνα. Εδώ είναι η φάση. Με τον Σολάκη φυσικά να καλύπτεται. Αλλά έχει φύγει από την περιοχή. Ήταν δύσκολα τα πράγματα από εκεί και πέρα. Εν συνεχεία ο Αναστασόπουλος μάζεψε. Θα βγει κάρτα στον Αρσενίεβιτς για το μαρκάρισμα νωρίτερα στον Μπρέσκα. Ενώ ο Αστέρας έχει κερδίσει φάουλ που θα εκτελέσει. Ο Λαδάκης αφήνει στον Ουριμπάρι. Ο Αστέρας είναι όλος στην επίθεση. Στο 89 είμαστε. Η σέντρα του Ουριμπάρι. Κεφαλιά, η μπαλαμένη στην περιοχή. Ο Άλβαρες όπως όπως και ο Ούμπιδες ακόμη πιο μακριά. Ο Ριμπάρι πατάει την μπάλα. Ο Μπρέσκα του βάζει την κόντρα. Κρατάει ο Ριμπάρι. Αν χάσει την μπάλα, ο Αστέρας είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Ο Αστέρας πάντως κρατάει την μπάλα στην κατοχή του με τον Αρσενίεβιτς να περιμένει τον Ριμπάρι. Η σέντρα από τον Αργεντινό
Από την άλλη πλευρά Παπάζογλου, κεφαλιά, γκολ! 2-1 για τον Αστέρα με τον Μπαρτολίνη στο 89. Έξαλα πανηγύρια από τους γηπεδούχους για αυτό το γκολ του Μπαρτολίνη ένα λεπτό πριν συμπληρωθούν τα 90. Με την κεφαλιά του κεντρικού αμυντικού της ομάδας, ο οποίος στην 30η του εμφάνιση με τη φανέλα του Αστέρα στην Super League σκοράρει για πρώτη φορά φέτος στο 89 και κάνει το 2-1. Εδώ είναι ο σκόρερ. Βλέπετε, ο Αρσενίεβιτς περίμενε τον Ριμπάρη, ο οποίος κάνει τη σέντρα με πολλά φάλτσα. Κεφαλιά του Ουριμπάρη για το 2-1. Η πρώτη κεφαλιά είναι του Παπάζογλου, η δεύτερη από τον Ουριμπάρη. 2-1 ο Αστέρας. Και τώρα λογικά έρχεται η ώρα που ο Ολυμπιακός Βόλου πρέπει να βγει στην επίθεση για να ψάξει την ισοφάριση. Ξανά η σέντρα. Και τον γκολ από τον Μπαρτολίνη. Σεμπάστιαν Μπαρτολίνη. Πετυχαίνει κάτι που μπορεί να αποδειχθεί ως ένα πολύτιμο γκολ για την φετινή σεζόν του Αστέρα στη Super League. Ο Πουλίδο απομακρύνει. Μπαστία. Φορτούνης. Καθυστερεί και χάνει την μπάλα. Ζαραδούκας. Ντολεζάι. Τομάς. Υπάρχουν δύο μπάλες στο γήπεδο τώρα. Ο Γιακούποβιτς να βγάζει τη μία μπάλα εκτός γηπέδου. Ο μάτς θα συνεχιστεί με ελεύθερο. Δύο λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις. Έχει περάσει ήδη το ένα από τα δύο. Γέμισμα με τον Μπαρτολίνη να απομακρύνει. Ο Ούμπιδες αφήνει την μπάλα να βγει πλάγιο. Τελευταίο λεπτό στο μάτς. Ούμπιδες, κυνηγάει ο Φορτούνης, πέρασε ο Ούμπιδες. Συγκλίνει, πέρασε και από τον Μπαστία. Κάνει τη σέντρα με το αριστερό εκεί όπως ο Σολάκης είναι πλάτη στην εστία. Δύο παίχτες του Αστέρα του παίρνουν την μπάλα. Ο Αρσενίεβιτς χαμηλά, λάθος. Ντολεζάι, ο Λαδάκης βάζει το κορμί του. Ντολεζάι, φοβερές μάχες. Οι παίχτες του Αστέρα δίνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν αυτή τη νίκη. Και ο Παπάζογλου έχει γυρίσει στην άμυνα. Ο Ρούμπιλ μακριά. Σανκαρέ, δευτερόλεπτα απομένουν για να συμπληρωθούν και τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Γεμίζει ο Σανκαρέ. Ο Παπάζογλου την κεφαλιά εκεί που είναι ο Ούμπιδες με τον Ουριμπάρη. Απομακρύνει ο Ουριμπάρη. Σε πλάγιο. Πάλι δύο μπάλες στο γήπεδο. Πάλι θα περιμένουν οι του Ολυμπιακού Βόλου. Ο Ούμπιδες βγάζει την μπάλα πλάγιο. Συμπληρώθηκαν τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Αστέρας κερδίζει χρόνο αυτή τη στιγμή με τον Ουριμπάρη να ζητάει από τον διαιτητή να σφυρίξει τη λήξη. Μάλλον μετά το πλάγιο αυτό θα γίνει. Τέλος το μάτς. Ο Αστέρας Τρίπολης παίρνει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη με τον γκολ του Μπαρτολίνη. Λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, ο Αστέρας θα νικήσει τον Ολυμπιακό Βόλου. Το πρώτο γκολ από τον Αργεντινό αμυντικό δίνει τρεις πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια του Αστέρα για να παραμείνει στην κατηγορία. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός Βόλου έψαξε να κρατήσει δυνάμεις, να κρατήσει παίχτες που είναι πολύτιμοι για αυτόν για τη ρεβάνς του κυπέλου απέναντι στον Ατρόμητο και το πλήρωσε αφήνοντας αρκετούς βασικούς εκτός ενδεκάδας. Έψαξε για την ισοπαλία, κατάφερε να ισοφαρίσει γρήγορα στον γκολ που δέχτηκε νωρίς από τον Μπαστία με σκόρερ τον Σολάκη, αλλά αυτή η οπισθοχώρηση στο δεύτερο ημίχρονο και η συντήρηση δυνάμεων στήχησε στην ομάδα του Βόλου, η οποία θα χάσει από τον Αστέρα Τρίπολης με 2-1 χάρη στον γκολ του Μπαρτολίνη λίγο πριν το τέλος του μάτς. Εσείς βλέπετε τους πρωταγωνιστές και ξανά τον γκολ που έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους. Η σέντρα του Ριμπάρη, πρώτη κεφαλιά ο Παπάζογλου, δεύτερη ο Μπαρτολίνη, 2-1 ο Αστέρας μένει ζωντανός στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία. Στη μάχη για την παραμονή στην Super League, πετυχαίνοντας μόλις την δεύτερη νίκη του εντός έδρας φέτος στην σεζόν. Μικρόφωνο
στον Βασίλη Κωνσταντόπουλο, ο οποίος, ενώ εσείς βλέπετε τον Μπαρτολίνη, μικρόφωνο στον Βασίλη Κωνσταντόπουλο που έχει κοντά του έναν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, τον Φορτούνη. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Φορτούνη. Κώστα, φοβερό μας. Τελικά η ομάδα σου κατάφερε να πάρει το χρυσό τρίποντο. Μένετε ζωντανή στο κυνήγι της παραμονής. Σίγουρα όλα τα παιδιά σήμερα, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, δώσαν το 100%. Αυτό μας. Μας παίξαμε πάρα πολύ καλή μπάλα και ευτυχήσαμε να βάλουμε τον γκολ στο τέλος και πήραμε μια πολύ πανάξια νίκη. Πιστεύεις πως αυτό που έδωσε τελικά την νίκη ήταν η υπομονή που χαρακτήρισε το παιχνίδι σας από το ξεκίνημα? Ναι, σίγουρα. Εντάξει, στο πρώτο μήχρονο ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι. Στο δεύτερο μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά και σε όλο το δεύτερο ημίχρονο κυριαρχήσαμε. Δύο λόγια για τον κόσμο. Είδαμε στο τέλος πως πήγατε και ανταποδώσατε και εσείς την παρουσία του, που ήταν αρκετά σημαντική σήμερα. Σίγουρα, τον κόσμο το θέλουμε κοντά μας σε όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο σε αυτό. Σε όλα τα παιχνίδια, γιατί από εδώ και πέρα όλα τα μάτς είναι δύσκολα και πρέπει να έχουμε τον κόσμο κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Αστέρας πήρε μια πολύτιμη νίκη, μια νίκη χρυσάφη στην προσπάθειά του για παραμονή στην κατηγορία. Δεύτερη φέτος εντός έδρας μόλις στο πρωτάθλημα. Η ομάδα με την χειρότερη επίθεση εντός έδρας αγώνες στο πρωτάθλημα σκόραρε 2 φορές, ενώ σε όλα τα προηγούμενα 12 παιχνίδια είχε σκοράρει μόλις 6. Ξεπέρασε τον εαυτό του ο Αστέρας σήμερα απέναντι σε μια ομάδα που εκτός έδρας παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο και που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη ακόμη και με πολλές απουσίες. Ο Αστέρας ξεπέρασε τον εαυτό του και πήρε μία νίκη που τον βοηθάει στην προσπάθειά του για την παραμονή στην κατηγορία. Τα στατιστικά της αναμέτρησης αποδεικνύουν και του λόγου του αληθές ότι ο Αστέρας ήταν πιο απειλητικός από τον Ολυμπιακό Βόλου, ο οποίος προσπάθησε να φύγει με την ισοπαλία από εδώ, αλλά δεν τα κατάφερε. Τελικό σκορ 2-1 για τον Αστέρα. Σκόραραν ο Μπαστία και ο Μπαρτολίνη. Για τον Ολυμπιακό Βόλου είχε σοφαρίσει προσωρινά ο Σολάκης. Τίποτε περισσότερο από εμάς. Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος ήταν στο ρεπορτάζ. Από όσους βοήθησαν για αυτή τη μετάδοση, και τον Ηλία Βλάχου που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ από την Τρίπολη.